Έλα, 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 για πάμε, για πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φωτος και προχωπημένο καψούριδες! Ζουμουσόδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ' του δόθε πάμε και σήμερα και αδιορεί! Ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Έχει ανοίξει φωνή, εντάξει. Πρέπει να έχουμε πάρει πολύ ντόπα αυτές τις μέρες. Τι σπνεώμενα, τι κάτι σκόνες, κάτι αυτά να πούμε, κάτι βλουτικά πέν, κάτι σιρόπια, κάτι αυτά. Δεν ξέρω αν περάσω ντόπινγκ κοντρόλ μετά την εκπομπή. Όχι, κόβομαι φίλε, με τριετή αποκλεισμό. Όχι αστεία δηλαδή, όχι αστεία. Εδώ είμαστε πουλάκια μου, εδώ είμαστε ζούμου σου, λέμε και κάθε πίκρα και με παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν σας μυρίζει, αν υπάρχει αυτή η παρασκευή. Βέβαια, όλοι δουλεύουν πλέον το Σαββατοκύριακο, αλλά okay, αυτή τέλος πάντων η ψευδέστηση ότι κάτι τη ρε παιδί μου, κάτι τη. Αλλάζει το σουκού, αλλάζει το σουκού. Να δούμε λίγο παραπάνω τους δικούς μας ανθρώπους, λίγο τα παιδάκια μας, όσοι έχουμε. Όσοι δεν έχουμε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Να πούμε στη διαδικασία είναι αυτή που μετράει στο τέλος. Φυσικά, αλίμονο. Σουξουμούξου. Έχω σωτήρι δασκαλάτσι. Είναι τα κάμι, μωρέ! Κονσολάτσι ή χολιμτάτσι. Πίσω από την κονσόλα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, όμορφα και ωραία. Ελάτε και σήμερα να ξεχάσουμε δύο ώρες τι μας στεναχωρεί, τι μας απασχολεί. Όπως ξέρετε, οι παλαιοί ακροατές, οι πάλιουρες, τα παλαιά ζουμουσάκια, οι παλαιοί αθλητήριοι και αθλητήριες, όταν δεν έχει πρωτάθλημα το σουκού, κάνουμε vintage εκπομπές εδώ και πολλά χρόνια. Χωρίς να σημαίνει ότι αποκλείουμε κάποιον που θέλει να μιλήσει για κάτι άλλο στο τηλέφωνο ή θέλει να πει κάτι άλλο, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Σήμερα λοιπόν, επί τη ευκαιρία της προχθεσινής κουβέντας που κάναμε για την ανηφόρα εκεί στο Κρυονέρι που παίζαμε μπάλα, έχουμε διπλό θέμα vintage. Το ένα είναι αλάνες, που πρωτοπαίξατε δηλαδή τόποι, σε συνδυασμό με περιοδικά που διαβάζατε πιτσιρικάδες. Δηλαδή, Black, Αγόρι, Γκολ, Όμπραξ, Μάρκ, Μάχη, Κράνο, Σεραφίνο, Εποπάι, Μικι Μάους, Τρουένο, τα αγόρια, τα κορίτσια, Μανίνα, Πάτη, Σούπερ Κατερίνα, Κατερίνα Σκέτη χωρίς το Σούπερ, Αμόλυβδη, ό,τι υπήρχε τέλος πάντων. Ελάτε σήμερα να μπούμε λίγο, να ταξιδέψουμε λίγο πίσω στον χρόνο, στα ωραία μας εκείνα παιδικά χρόνια. Ελάτε να κάνουμε λίγο έναν παλιμπεντισμό, να κάνουμε λίγο ένα ταξίδι στο παρελθόν και βέβαια να συζητήσουμε και ό,τι άλλο θέλετε. Θέλετε να πούμε για τον Λουτσέσκου, να πούμε και για τον Λουτσέσκου δηλαδή. Οκ, okay, θέλετε να πούμε για τον Κούγια. Έτσι είναι. Τι να πούμε για τον Παναθηναϊκό που διαλύεται, που εκπίπτει η εγγυητική, διότι δεν έχει πληρώσει αυτούς που του βάλανε το χόρτο. Πληρώνεται το χόρτο όταν το πληρώνεις. Έτσι είναι. Τι να πούμε. Μην μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες. Άμα θέλετε, καλώς. Αν προλάβουμε στο τέλος από τις γραμμές, το λέω κάθε μέρα, αλλά είναι οι γραμμές πολλές και δεν προλαβαίνουμε, θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση σήμερα με τραπέζια στη Λαδόκολα. Γιατί δεν τα έδωσα τα τραπέζια αυτήν την εβδομάδα. Σήμερα έχουμε ένα καταπληκτικό δώρο, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Σήμερα λοιπόν, αγαπημένα ζουμουσάκια μου, έχουμε ένα τριήμερο, γιατί είναι δύο διανυκτερεύσεις. Θέλετε να το πείτε διήμερο? Διήμερο, οκ. Okay. Διήμερο είναι όταν έχει μια διανυκτέρευση, έτσι δεν είναι? Πας στη μία μέρα το πρωί, κοιμάσαι το βράδυ και φεύγεις την άλλη μέρα, αλλά είσαι εκεί ακόμα. Δύο διανυκτερεύσεις σε ένα καταπληκτικό, σε ένα μαγικό τόπο. Στο ξενοδοχείο Θερμές, πετρόκτιστο, πολύ χουχουλιάρικο, πολύ ατμοσφαιρικό. Να φύγετε τελείως από τις έγνοιες, από τα βάσανα, από τις πιέσεις, από τις εντάσεις. Να πάρετε το κορίτσι, να πάρετε το αγόρι και να πάτε εκεί να ξεχαστείτε, να μπείτε σε υγρασίες, λέω εγώ τώρα. Γενικά να έρθετε πιο κοντά, διότι αλλιώς είναι να κάνετε κανέναν Έλληνα ακόμα ή καμιά Ελληνίδα, αν είστε Έλληνες, αν είστε άλλες υπηκότητες, να κάνετε ό,τι είναι τέλος πάντων. Αν και θα γεννηθεί εδώ, οπότε λογικά, τέλος πάντων, μην πούμε σε τέτοια μονοπάτια, γενικά να έρθετε πιο κοντά. Πετρόκτιστο, με τζάκια μέσα, ατμοσφαιρικό, σε ένα μαγικό τόπο όπως είναι το Πόζαρ, όπως είναι το Λουτράκι. Θερμές το ξενοδοχείο και ευχαριστούμε θερμά για το Θερμές, την Snow Travel, κορυφαία εταιρεία, κορυφαία στον τομέα της, που μας δίνει σήμερα τη δυνατότητα
σε συνεργασία και με το Exposivo Travel, να δώσουμε αυτό το καταπληκτικό δώρο. Ξεκινάτε από τώρα και γράφετε FM, αφήνετε κενό και το αμολομπουμπουνάτε στο 54526 για να μπείτε στην, να μπείτε στην κλήρωση στο τέλος. Το μπείτε στην υγρασία, οι παλιοί φίλοι που ξέρουν, ήταν ένας άλλος τρόπος για να πούμε το η εσχάτη των ποινών που λέγαμε πάντα με το φίλο μου τον Γαβρίλο, έτσι, όταν δεν θέλαμε να πούμε ότι τι έγινε. Φίλε, η εσχάτη των ποινών. Κάποια στιγμή θα διαβάσω στον αέρα το χαρτί που είχαμε κάνει όταν ήμασταν 18 χρόνια παιδιά, γιατί τότε το 18 δεν θεωρώ ήταν δεδομένο ότι είχες... Δηλαδή ήσουνα οριακά, τώρα 18 υπάρχει πρόβλημα αν δεν... Τότε 18, μιλάμε τώρα 1986, 1987, 88. Πέσαμε, θυμάμαι, όταν πηγαίναμε μπάσκετ. Αρχικά, ποιοι έχουν, ποιοι δεν έχουν κοπέλα. Χωριζόμασταν όταν πηγαίναμε Ποσειδόνιο για μπασκετάκι, έτσι. Σφίκας, Σούλιος, Καραμίτσος, γεια σου γιατρέ μου, Γκόνας, χωριζόμασταν ποιοι τα έχουν, ποιοι δεν τα έχουν σε πρώτη φάση. Νικολάου μέσα, δεύτερη φάση. Ποιοι το έχουν κάνει, ποιοι δεν το έχουν κάνει. Δηλαδή τέτοια θέματα. Τρίτη φάση, ποιοι παντρεύτηκαν, ποιοι δεν παντρεύτηκαν, χωριζόμασταν, παντρεμένοι ανήπαντροι. Μετά, ποιοι έχουν παιδιά, ποιοι δεν έχουν. Ποιοι έχουν δυο παιδιά, ποιοι δεν. Ευτυχώς δεν φτάσαμε στο χωρισμένοι, είπατε με, δεν χώρισε κανένας, ας πούμε, αλλά γενικά προχωράει η ζωή, το Νατάλο, και έτσι είμαστε. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα εκεί. Καλά, κλασικά. Δεν υπάρχει. Να πω χορηγούκλες, ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ακολούθησαν πιστά, τους υπερευχαριστώ, που ούτε καν μπήκα στη διαδικασία να ρωτήσουν πού πας. Φεύγοντας από τον αρένα. Δηλαδή, παιδιά, πρέπει να φύγω. Οκ. Okay. Να σας πω που θα πάω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτό είναι ένδειξη μεγάλης αφοσίωσης και πίστης και τους ευχαριστώ. Όλους τους χορηγούς. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, λοιπόν, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Τι έχουν κάνει τώρα οι μάγκες εκεί. Και ο Παμπουκίδης και ο Νικολαίδης, συνεργασία με την LG. Όποιος παίρνει στεγνοτήριο πλυντήριο LG, που είναι τελευταία λέξη τεχνολογίας. Τελευταία, και αγοράζει ένα πλυντήριο στεγνοτήριο άνω των 9 κιλών, έχει έως 150 ευρώ δώρο επιταγή στο Intersport. Μιλάμε για πολύ σοβαρό ποσό τώρα, έτσι. Με 150 παίρνεις φόρμες, παίρνεις παπούτσια, παίρνεις μπλούζες, παίρνεις μέχρι 150, λέω, έτσι. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ποσό. Αγοράζει το πλυντήριάκι από LG, πλυντήριο στεγνοτήριο άνω των 9 κιλών, και έχεις να πούμε και παίρνεις και τα ρούχα για να τα πλένεις μέσα στο πλυντήριο στεγνοτήριο. Χορηγός πρώτης ώρας είναι και η Ερβαντόλ. Ψάχτηκαν οι μάγκες, βρήκαν ένα πάρα πολύ ωραίο βότανο της φύσης, ένα πολύ ωραίο φυτό, το αρπαγόφυτο, στα βάθη της Αφρικανικής Υπήρου, φτιάξαν την Ερβαντόλ και σας απαλλάσσουν από πόνους θλάσσης, αυγενικών, αρθρώσεις, οστεοαρθρίτιδες. Η σύναψη, ελληνική εταιρεία. Παοκτσάκι ο Τεπερικίδης, άρρωστο Παοκτσάκι, άρρωστο στη θύρα 4. Του λέω, καλά εσύ ρε παιδί μου, πώς, φίλε, αρρώστια, αρρώστια. Βρισκόμαστε να συζητήσουμε για τα σποτ, για τους χορηγούς, αυτά δεν συζητάμε τίποτε άλλο. Μία ώρα και 25 λεπτά συζητάμε για τον Παοκ και 5 λεπτά, τι γίνεται φίλε, να κάνουμε ένα σποτ, ναι αυτά, οκ, okay, γεια σας. Αυτό είναι η κουβέντα. Έλα να σου δείξω πώς είναι στη φαρμακευτική. Αυτά πάμε στη φαρμακευτική. Τι λες, φίλε, ο Λουτσέσκο, αυτά. Να πούμε ο Βιερίνα να φορμαριστεί, ο Μακ, τι έγινε, τον Ατάλο. Δηλαδή αυτή είναι η κουβέντα μας. Χορηγός πρώτης ώρας, φυσικά Εσκιάδης υγραεριοκίνηση, 2310 473 118. Όποιος δεν έχει βάλει υγραέριο, υποφέρει, γιατί η βενζίνη είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο που παίρνει λεφτά μέσα. Γλιτώνοντας και 50%. Αυτά! Με τους χορηγούς μας, ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα ένα υπέροχο, δύο διανυκτερεύσεις, υπέροχο δώρο στο Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέας, ευλογημένο μέρος από τη φύση, και ποιο δεν είναι άλλωστε στην Ελλάδα, ποιο δεν είναι άλλωστε. Σήμερα λοιπόν, αφού δεν έχει αγωνιστική το Σουκού, λέμε να γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο, και αγόρια και κορίτσια, γιατί και τα κορίτσια είχαν τέτοιου είδους ανησυχίες, να πούμε, με τα περιοδικά, με τα Mickey Mouse. Καλά, κάποια ήταν κοινά, έτσι, δηλαδή Popeye, Σεραφίνο, αυτά, τυραμόλα μέσα με γκρισίνο, ιστορίες μέσα που μας έφτιαχναν τη διάθεση και το κέφι. Δεν υπήρχε φυσικά tablet, δεν υπήρχε laptop, δεν υπήρχε τηλεοράσεις σε ένα στάδιο. Μιλάω τώρα για δεκαετία 80,
Εκεί 83, 84, 85, 87, 90 άρχισε μετά σιγά σιγά η τεχνολογία να προχωράει και τώρα βλέπεις ο μικρός μου που είναι 2 ετών φεύγει, πάει μενού, φωτογραφίες, το πλάι, τακ, βίντεο, βίντεο, download, τακ, 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 να βρει που παίζει έξω την παιδική χαρά, δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι, έχει ξεφύγει το πράγμα. Όχι, και δεν το λέω μόνο φυσικά για το δικό μου γιο, ότι είναι δικός μου είναι έξυπνος, το ξεφτέρει και οι υπόλοιποι. Όλα τα παιδάκια, όλα τα παιδάκια. Δύο ήταν λοιπόν οι βασικοί πυλώνες σε αυτά τα ωραία χρόνια της αθωότητας και της παιδικότητας που κάνουμε τέτοιες κουβέντες πολύ συχνά έξω με τον φίλο μου τον Σωτήρη. Και με όλους αυτούς που είμαστε σε αυτή την ηλικία, δεν ξέρω αν είναι η κλιμακτήριος των 45, των 42, 43. Αυτή η διάθεση, ή δεν ξέρω αν είναι τόσο το άγχος έξω για τις οικογένειές μας, για τις δουλειές μας, για τη χώρα μας. Δεν είναι ότι ενδιαφερόμαστε μόνο για την πάρτη μας, για την δική μας την βόλεψη. Είναι αν νιώθετε κι εσείς έτσι. Στεναχωριέμαι να βλέπω τη χώρα να βουλιάζει, στεναχωριέμαι να βλέπω την πατρίδα μου να είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά, να μιλούν οι ξένοι, να μας κουνούν επιδεκτικά το δάχτυλο αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει οίκους ανοχής με ζώα, ας πούμε, ή έχουν νομιμοποιήσει παιδόφιλα κόμματα ή είναι εκτινοβάτες και περηφανεύονται ή φοράνε, ας πούμε, γυναικείες όρουχα κάτω από τα σοβαρά κουστούμια τους. Δηλαδή με εκνευρίζει αυτό λίγο κάπου, να μου κουνούν το χέρι αυτοί οι τελευταίοι. Τους δώσαμε βέβαια εμείς το πάτημα με την καταστροφή που φέραμε οι ίδιοι στη χώρα μας, αλλά τέλος πάντων την κλείνω την παρένθεση. Ίσως λοιπόν επειδή υπάρχει αρκετή στεναχώρια γύρω-γύρω, να νιώθουμε την ανάγκη να είναι μια φυσιολογική αντίδραση να γυρίσουμε πίσω στα χρόνια που ήμασταν ξένιαστοι, που όχι μόνο εμείς ήμασταν ξένιαστοι, γιατί λέει εντάξει, παιδί ήσουν. Όχι. Ήταν και οι γονείς μας πιο ξένιαστοι. Και δεν μιλάω για γονείς πλούσιους. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία αυτό που μας ακούει ανήκει σε μεσαία στρώματα. Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι εξαίρεση ο άλλος, να είναι το Golden Boy, να πούμε, με τα Rolex και με τα Cayenne. Δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση. Ήταν όλοι πιο ξέγνιαστοι. Δύο βασικοί πυλώνες λοιπόν, για τους οποίους θα μιλήσουμε μετά και στις γραμμές, αν θέλετε. Το ένα ήταν η Αλάνα, πάει η Αλάνα, τελείωσε, δεν υπάρχει. Σήμερα άμα ρωτήσει ένα παιδί, τι είναι Αλάνα, θα σου πει πρέπει να είναι Ρωσίδα τραγουδίστρια που πήγε στην Eurovision. Αλάνα, μήπως είναι Αλάνα, μήπως είναι είδος γουρούνας μηχανής, ξέρω εγώ, μήπως είναι πρωταγωνίστρα σε ηλεκτρονικό παιχνίδι, αντίπαλος Lara Croft, μήπως είναι κανένα καινούργια πρωταγωνίστρια στο Game of Thrones, καμιά ξαδέρφη του βασιλιά, αυτά. Σε αυτό το Game of Thrones τι γίνεται ρε παιδιά. Παρακολουθείς, Σωτήρη, υπάρχει μια ψιλοπαράνοια με το Game of Thrones. Βλέπω λέει, γενικά υπάρχει μια αυτό θα γίνει λέει διαφορετικό τέλος, διαφορετικό έτσι, διαφορετικό αλλιώς. Επίσης τώρα πάλι έχουμε πάλι με το Nomad τώρα. Εγώ έχω μια απορία, αυτός με τα άσπρα μαλλιά και τα μουσικά δεν κάνει έτσι τα χέρια να ανοίξει θάλασσα να περάσουν. Είναι ένας με άσπρα μαλλιά παιδιά, δεν ξέρω πώς το λένε τον άνθρωπο. Άσπρο μαλλί, άσπρο μαλλί, μακρύ άσπρο μουσί, αρκετά ήπιο στη μορφή του. Δεν παρακολουθώ έτσι στο zapping και προσπαθώ να περάσω από διάφορα. Κάνε έτσι φίλε τα χέρια. Έκανε μία έτσι με τον μπαστούνι να ανοίξει η θάλασσα να περάσεις. Δηλαδή έχεις ξεφύγει από άλλο παραμύθι. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι, δηλαδή θα κατέβει, σας έχω μια έκπληξη. Σήμερα έχω φέρει κάτι εντολές σε κάτι μαρμάρινες πλάκες, να ξέρετε. Έχω φέρει τις 11 εντολές. Βέβαια ερχόμενος μου έπεσε μία κατεβαίνοντας, γι' αυτό θα είναι 10. Έσπασε μια πλάκα δηλαδή. Πλάκα μας κάνεις ρε φίλε. Όχι, όχι. Πλάκα σπάνεις. Όχι, 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 πραγματικά. Τέλος πάντων, η Αλάνα ήταν για μας διαφυγή. Ο γρηγορότερος χρόνος μέτρησης δεν είναι ο ήχος, δεν είναι το φως, η ταχύτητα. Από τη στιγμή που κλείναμε το βιβλίο, όδε η κουκουβάγια πίσω που μας κοιτούσε με τα τεράστια μάτια της. Κουκουβάγια πίσω αριστερά στο βιβλίο, εκείνη η κουκουβάγια, εκείνη η ανέκφραστη κουκουβάγια, εκείνη η ψυχρή κουκουβάγια, με το που έκλεινε και βλέπαμε αυτή την κουκουβάγια. Από τη στιγμή λοιπόν εκείνη μέχρι να βρεθούμε έξω στην Αλάνα, εγώ συγκεκριμένα που μεγάλωσα τούμπα, εκεί που είναι τώρα της Μαλακοπής στο σχολείο, ή να περάσουμε το ρέμα και να πάμε να παίξουμε στους παπάδες, τους λεγόμενους
στην εκκλησιαστική σχολή εκεί, στην Πηλαία, είτε να κατεβούμε έξω από το γήπεδο, από το ναό που δεν υπήρχε ούτε το κέντρο πολιτισμού ούτε τίποτα, ή να μαζευτούμε και να πάμε στο Κρυονέρι, για να, εκεί που γινόταν σημαντικά μάτς. Δεν ήταν να πάμε δύο και να παίξουμε μόνο. Η Αλάνα λοιπόν ήταν διαφυγή. Ο χρόνος μέχρι να βγούμε έξω δεν μετριέται. Σκάλες πάντα, μην μπεις στο ασανσέρ, μπορεί να κλειστείς και τα λοιπά. Οι σκάλες 5-5, απορώ πως δεν είχαμε πάθει 412 διαστρέμματα, 52 θλάσεις, 78 μετατοπίσεις κνήμης και περώνης, έτσι όπως κατεβαίναμε. Έχουμε πιει πολύ νερό από λάστιχο, από οικοδομές. Δεν νοιαστήκαμε ποτέ τι μούχλα μπορεί να έχει μέσα, τι πρασινάδα μπορεί να έχει, τι τσιμέντο, τι ασβέστη. Εννοείται έχουμε πηδήξει από μπαλκόνι στην άμμο με κίντερ έκπληξη, μπορεί να ήταν ασβέστης κάτω από την άμμο. Ποιος δεν είχε καεί, ποιος δεν είχε πάει με καμένο παπούτσι από ασβέστη. Όλο αυτό συνοδευόμενο φυσικά από πολύ φυσοκάλαμο με μαύρη ταινία κτλ. Τα κάνω όλα πακετάκι. Θυμηθείτε κι εσείς λοιπόν σήμερα να πάμε λίγο πίσω στον χρόνο που πρωτοπαίξατε μπαλίτσα, που παίζατε. Ξέρω ότι τα παιδιά του κέντρου μια άλλη ιστορία εκεί στην Αβαρίνου κάτω στα χαλάσματα ή εκεί που είναι η φιλοσοφική σχολή από πίσω από τη φιλοσοφική στη μεγάλη Αλάνα που υπάρχει πίσω από την παλιά φιλοσοφική. Η κάθε γειτονιά έχει τα δικά της στέκια. Αλλού παίζαν τα παιδιά από τα Κάστρα, αλλού τα παιδιά από τις Δυτικές Συνοικίες, αλλού στην Καλαμαριά. Εγώ μιλάω για Τούμπα γιατί εκεί μεγάλωσα, γιατί είμαι Τουμπιώτης. Ήρθα 10 χρονών στην Τούμπα και έφυγα, δεν έφυγα ποτέ από την Τούμπα βέβαια. Μπορεί να μην μένω πλέον στην Τούμπα, αλλά έφυγα στα 38 μου. Νομίζω ότι είναι δικαιούμαι να λέω ότι όταν περνάω εκεί την παλιά μπουτίκ, το παλιό μπουτζουξίδικο του Λιόλιου, εκεί που κάποτε ήταν ρέμα και τότε όταν βρέχει γίνεται ο Νόε να πούμε φτιάχνει καράβια, επειδή μπαζόσαν το ρέμα, μετά από το Παπάφιο, όπως ανεβαίνουμε την ανηφόρα για να πάμε για το ναό, εκεί που ήταν Βετζινάδικα και ο Μασούτης, εκεί υπήρχε ρέμα. Ο δρόμος που κατεβαίνει τώρα από την Τριανδρία ήταν ποτάμι. Κάπου τα νερά που ερχόντουσαν από πάνω, από το βουνό, από το γήπεδο και κάτω, από την Αγία Βαρβάρα, ό,τι νερό υπήρχε έπεφτε με στο Ριάκι. Υπήρχε ποτάμι. Όπως υπάρχει ποτάμι μετά τα Γυράδικα. Μετά τα Γυράδικα πάνω στη Λαμπράκη, πού είναι τα Γυράδικα, τα Γκούντις, περνώντας εκεί υπάρχει η γέφυρα, έτσι δεν είναι, πριν προχωρήσουμε για το ορφανοτροφείο. Έτσι λοιπόν, ξέραμε. Δεν μας ενδιέφερε ούτε πλαστικό χόρτο να υπάρχει φυσικά. Τα γόνατα ήταν μονίμως ανοιχτά. Υπήρχε πάντα έτοιμο χαντζαπλάστ. Υπήρχε πάντα έτοιμο το μπουκαλάκι με το ιόδιο. Σημάδια τα κουβαλάμε ακόμα. Έχω ακόμα σημάδια που όταν κόβεις το γόνατο σε μάρμαρο, όταν κόβεις τον αστράγαλο με γυαλί μπύρας, όταν κόβεσαι από λαμαρίνα προσπαθώντας να περάσεις να μπεις μέσα για να παίξεις κάπου, αυτά μένουν. Τα κουβαλάς. Μου λέει πολλές φορές η κόρη μου, όταν είμαι στο σπίτι με τη βερμούδα, μπαμπά, τι είναι αυτό εδώ, αυτό, πώς έλεγε ο Ράμπο, 1900 τόσο Βιετνάμ, πέσαμε σε νεύρα. 1900 τόσο με βασάνισαν να πούμε οι Ρώσοι στο τάδε στρατόπεδο. Εγώ λέω, εδώ, παπάδες, 1984, πήγαμε να περάσουμε μέσα από κάτι λαμαρίνες, κόψαμε τη γάμπα. Εδώ, σκόνταψα στο μάρμαρο, στο πατρικό, πέσαμε. Η πιλωτή επίσης έπαιζε πάρα πολύ όταν υπήρχε αυτοκίνητο. Πολύ πιλωτή, πολύ πιλωτή. Οι δύο πυλώνες λοιπόν, ξαναλέω, οι δύο πυλώνες ήταν η Αλάνα, γεια σου Χριστάρα, η Κουκουβάλια έγραφε λέει πίσω ο ΕΔΒ, όλοι έχουμε δάσκαλο βλάκα, λέγανε ΕΔΒ, ναι ναι εντάξει εγώ λέω ΟΔΒ ρε παιδί μου, okay, εντάξει είναι πως θα το διαβάσεις, η Κουκουβάλια λοιπόν, η υπέροχη αυτή η Κουκουβάλια, φιλιά στο Ανόβερο, γεια σου Χριστάρα, λοιπόν, οι πυλώνες ήταν δύο της διασκέδασης, η μία ήταν μπαλίτσα και όταν λέγαμε μπάλα εννοούσαμε ποδόσφαιρο. Μέχρι το 87 που γίνεται το μεγάλο μουγαμπέτι, λίγοι ήταν οι μπασκετικοί. Οι μπασκετικοί κατεβαίναν φωκά ή Ποσειδόνιο. Το Ποσειδόνιο ήταν ένας τόπος συνάντησης όλης Θεσσαλονίκης, δηλαδή
φεύγαν και τα παιδιά από Τούμπα, από Δυτικά για να έρθουν εκεί, γιατί ήταν πάρα πολλά γήπεδα. Είχαμε μαζί μας το διχτάκι μας, ο καθένας, όποιος ήθελε διχτάκι δηλαδή. Ανεβαίναμε με το σιδερένιο εκείνο το μαραφέτη, τις σκάλες για να το τοποθετήσουμε και φεύγοντας το παίρναν. Γινόμασταν ένα πράγμα με τα παιδιά που ήταν εκεί, μπορεί να μην γνωριζόμασταν ποτέ. Βλέπαμε παιδιά, συμπληρώνουμε για να παίξουμε διπλό. Αν δεν είμαστε πολύ, παίζαμε μονό, παίζαμε ρολόι. Αυτά για τους μπασκετικούς. Το ποδόσφαιρο ήταν είτε δύο κοτρώνες στην αλάνα, είτε δύο μπουφάν μαζεμένα, είτε δύο σάκες, δύο τσάντες που βάζαμε, ούτε γραμμές φυσικά ούτε τίποτα. Πολύ χώμα, πολύ πληγή, τσιμέντο συνήθως και μάλιστα τσιμέντο σαγρέ, πώς είναι τα πατατάκια που είναι κοτλέ, έτσι ήταν συνήθως στην άσφαλτο. Αν έπεφτες εκεί, είχες misses next match κανονικά, το πόδι στο χέρι στο δίνε. Αμετανόητα. Δυνατές φιλίες, δυνατές μάχες, μέχρι που σκοτίνιαζε και ακουγόταν η βέρα της μάνας στο σίδερο, στο μπαλκόνι, όπως έχω πει και παλιότερα. Τον, αυτό σαν να χτυπούσε ένα σήμαντρο, μια καμπάνα αφύπνιση, ένα καμπανάκι για τον τελευταίο γύρο, τη βέρα της μάνας, όχι μόνο της δικής μου, της γλυκιάς μανούλας, αλλά ολονών, θυμάμαι από ένα σημείο και μετά, η βέρα που χτυπούσε πάνω στο σίδερο και το έπαιρνε ήχο, λες και είχε βάλει χιλόφωνο η μάνα, ανέβα πάνω, δεν θα έρθει ο πατέρας σου, νύχτωσε, θα κρυώσεις, άιντε, αύριο έχει σχολείο, αν ήταν καθημερινή. Δεν θέλω να αναφερθώ καθόλου στον ήχο, θα σας πω μάλλον, θα τον βάλω τον ήχο, να μην το πω. Θα το βάλω, να μην το πω. Ο ένας πυλώνας η αλάνα. Ο άλλος πυλώνας ήταν τα περιοδικά. Έτσι και χάναμε την Τρίτη, το μπλεκ. Και μέσα στο μπλεκ ο καθένας είχε τη δική του αγαπημένη ιστορία. Άλλος γούσταρε το μπλεκ. Μα τα γένια του Μανιτού, μα τον αλήθωρο πλανήτη. Ο καθηγητής Μυστήριος, ο Ρόντι, η κακή Άγγλη, αλλά μέσα εκεί υπήρχε και μπαλίτσα. Κούτσα κούτσα προς τη δόξα, ο Λέσλι Τόμψον που είχε ένα ελάττωμα, το ένα πόδι ήταν πιο κοντό, δηλαδή επίκληση στο συνέστημα, δες τι μας κάνα τώρα σαν παιδάκια ας πούμε. Δηλαδή στενοχωριόμασταν για το παλικαράκι, το οποίο όμως είχε τεμπεσίρι στο πόδι, την έστενο που ήθελε. Επίσης ο τερματοφύλακας γιατρός, που όταν έμεινε στο καροτσάκι ανάπηρος, τρελαθήκαμε από τη στεναχώρια μας, σημαδεύει ένα πολύ μεγάλο μέρος. Μιλάω τώρα για τους 40-something που λένε και στα χωριά μας. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκείνης εποχής. Ιστορία τύπου τερματοφύλακας γιατρός. Φυσικά το παιδί πάνθυρας, φυσικά η Λέσκη δεν φοβάμαι, φυσικά εννοείται το 13ο πάτωμα, δηλαδή ιστορίες μέσα που... Τι να πούμε τώρα. Ντάφι, ο τερματοφύλακας. Και βέβαια αντίστοιχα στο ρόι της Ρόβερς, στο αγόρι ιστορίες τέτοιες, η μόνιμη διαμάχη τότε ήταν Μάρκ ή Όμπραξ. Είχαμε χωριστεί σε μια άτυπη κόντρα, όπως πιο μετά... Υπήρχε διαμάχη στα συγκροτήματα, λες και ακούγαμε ποτέ, Γουάμ ή Ντουράν Ντουράν. Ένα διάστημα δηλαδή, έπαιζε αυτό, κυρίως τα κοριτσάκια. Γουάμ ή Ντουράν, Σάιμον Λεμπόν ή Τζορτζ Μάικλ. Τρέλα με τον Τζορτζ Μάικλ, πού να ξέραν ότι τέλος πάντων ήταν βόρειο-ανατολικής τιάφτης. Φυσούσε αλλιώς ο άνεμος, άντε να το πω έτσι, ο Τζορτζ Μάικλ. Όταν κυλιόταν στα χιόνια και κυνηγιόντουσαν εκεί, στο Last Christmas. Μέσα από τα περιοδικά και τα κορίτσια, Μανίνα, Σούπερ Κατερίνα, Πάτη, βγάζαμε κάποιοι τις αφίσες, ανοίγαμε όμως τα σιδεράκια για να μην τρυπήσει η αφίσα και κάνει τις δύο τρύπες στο κέντρο και μπει η αφίσα του ΠΑΟΚ, η αφίσα της Λίβερπουλ, η αφίσα του Μαραντόνα, η αφίσα να μπει στον τοίχο. Μόνιμος καυγάς
στο σπίτι, γιατί βάζεις τα χαρτιά στον τοίχο και χαλάς τον τοίχο. Έτσι, βάλ' τα πίσω από την πόρτα, ναι, αλλά πίσω από την πόρτα χάνεται. Έχεις χαλάσει τη βιβλιοθήκη, δίπλα, έχεις χαλάσει τους τοίχους, τα βάζεις, τα κολλάς, τα ξεκολλάς και μετά ξεκολλάει και ο τοίχος και γίνεται χάλια και αυτά. Μια, δηλαδή, δεν ξέρω αν έχω μπει στα σπίτια σας, στο δικό μου αυτή ήταν η μόνιμη ιστορία. Η μόνιμη ιστορία. Ο μικρός, γιατί ο μεγάλος βάζει, θέλω να βάλω κι εγώ. Αν είχατε αδερφό ή αν είχατε αδερφή, να βάλω κι εγώ τις, την Candy Candy. Άντωνη! 47 επεισόδια έπεφτε από το άλογο. 47, το θυμάμαι σαν τώρα. Ο Άντωνη, όλοι μακριμάλιδες, όλοι μποέμιδες, δεν ξέρω τι κάνανε, αλλά μια ιστορία υπήρχε, κύριε παιδί μου, τέλος πάντων. Η Αλάνα που πέθανε αντικαταστάθηκε σταδιακά και ευτυχώς, θα πω εγώ, γιατί δεν μένουμε κολλημένοι στην εποχή μας, με το 5x5. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, γιατί πληρώνεις πλέον. Θα μου πεις, είναι πιο ασφαλές. Okay. Γύρω-γύρω τα σύρματα, αυτά λες, είναι αλλιώς. Όμως υπάρχει πάλι δυνατότητα, άμα θέλεις, ρε παιδί μου, να βγεις να παίξεις. Απλά το δικό μας το αυθόρμητο δεν υπάρχει. Κάθε γειτονιά μπορούσε να μετατραπεί σε ένα μικρό γήπεδο. Θυμάμαι μερικές μάχες έξω από τη θύρα 4. Μερικές μάχες με τα παιδιά, άνω τούμπα, κάτω τούμπα. Και στο σχολείο του Αδαμίδη, και με τα παιδιά από το Τενεκεδένιο. Μιλάω τώρα για τη δική μου γειτονιά, εκεί την Τούμπα. Αντιστοίχως, ο καθένας στη δική του περιοχή. Να ξαναπώ, πηγαίνοντας στο διάλειμμα, ότι έχουμε σήμερα να δώσουμε 2 διανυκτερεύσεις στο υπέροχο Θερμές. Μπήκα εχθές, γιατί δεν έχω πάει, αλλά φίλος μου ο Αλεπίδης, ο Θόδωρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Snow Travel που μας δίνει τέτοια δώρα. Ξέρετε τι είναι αυτό τώρα, για να πάρει ένα ζευγάρι τα παιδιά του, να μην τα πάρει, αυτό είναι δική τους επιλογή, για να πάει να μείνει 2 νύχτες σε αυτό το υπέροχο μέρος. Είναι καταπληκτικό. Κούτρα, τίποτα, δεν έχει. Τζάμπα. Γιάννης Κούτρας. Τζαμπαρδάν. Ζαν-Ζακ Τζαμπά. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για να κερδίσετε στο τέλος της εκπομπής. Δεν το κάνουμε σε πολλές εκπομπές, δεν το κάνουμε σε πολλές μέρες. Ένα καταπληκτικό, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο, στο υπέροχο ξενοδοχείο Θερμές. Νομίζω το αδικό λέγοντας το μόνο ξενοδοχείο, είναι ένα μαγικό μέρος, πετρόκτιστο, πολύ ατμοσφαιρικό, πολύ ζεστό, σε ένα τόπο όπως είναι το Πόζαρο, όπως είναι το Λουτράκι εκεί, που ξέρετε από μόνος του πόσο υπέροχος είναι σαν τόπος. Θα πάμε σε διαλυματάκι, θα γυρίσουμε μετά αμέσως να δώσουμε γραμμές, ό,τι θέλετε συζητάμε, εγώ κάνω την εισαγωγή σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα Κωστή. Εσύ ρε φίλε, το βιβλίο το έκλεινες ανάποδα και έβλεπες την κουκουβάγια. Ανάποδα. Ποτέ δεν έκανα την κίνηση από αριστερά προς δεξιά, να ξέρετε. Πάντα το κλείσιμο ήταν από δεξιά, δηλαδή ήθελα να βλέπω την πίσω πλευρά. Μπραπ! Και έφευγα. Για να βλέπω την κουκουβάγια, βλέπω αυτό σας έχει κάνει περισσότερο εντύπωση. Η κουκουβάγια, κύριε Περί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον στα βιβλία η κουκουβάγια αυτή. Έχω πολύ καιρό να τη δω. Εγώ το χρησιμοποιώ και σαν έκφραση. Κάνει την κουκουβάγια, το λέω, δεν ξέρω γιατί. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα ανοίξουμε γραμμούλες 2310-287-888. Συζητάμε ό,τι γουστάρετε και ό,τι θέλετε. Ό,τι σας απασχολεί. Να πούμε ότι η εθνική μας έχει να παίξει με την Κύπρο. Δεν είναι στα χέρια μας πλέον η κατάσταση. Δεν μου αρέσει όταν εξαρτώμαι από άλλους. Τέλος πάντων, ο Κουλούρης έβαλε πάλι γκολ με την Ελπίδα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να βρει το δρόμο και με την ομάδα μας. Όπως σας είπα, κατήγγειλε η ΠΑΕΠΑΟΚ τον Κούγια και καλά έκανε. Δεν μπορεί να φτύνει να προκαλεί. Δηλαδή, γραφικότητα, το έχει σπάσει το γραφικόμετρο. Άλλοι είναι εκεί, άλλους βλέπεις. Είπε στην αρχή, ήταν, λέει, ο Γιώργος Σαββίδης, έβριζε, έκανε χειρονομίες. Ο Γιώργος Σαββίδης δεν ήταν. Λάθος έκανα, λέει. Εντάξει, ρε παιδιά, ένα λάθος κάναμε, λέει. Ήταν, λέει, ο Νίκος Σαββίδης. Νίκος τον έντονα, το γιο, νομίζω. Όχι, Γιώργος είναι ο ένας γιος. Ο άλλος, Νίκος, νομίζω. Λέει, ήταν ο άλλος ο γιος, ο δεύτερος. Επίσης, και αυτός δεν ήταν στη Λάρισα. Δηλαδή, δεύτερη κέντα. Δηλαδή, δεν αποκλείεται να πει και για τον Κυριάκο Σαββίδη που παίζει στον Πανιόνιο. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος Σαββίδης, παιδιά, που ξέρετε, μπορεί να είναι αυτός. Και φυσικά υπάρχει καταγγελία, πρέπει να υπάρχει αντίδραση. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, περιμένουμε αυτές τις μέρες τώρα να δεθούν μεταξύ τους, να φορμαριστούν. Θεωρώ δεν έχουμε δει ούτε το 30% του Βιερίνια. Ούτε το 30-40% δεν έχουμε δει.
Έτσι, δηλαδή, μέχρι εκεί πιστεύω. Το ίδιο και ο Μαουρίσιο. Το ίδιο και όλοι οι νεοαποκτηθέντες. Να δεθούν μεταξύ τους, πάμε να πάρουμε τη Λαμία, να πάμε να κάνουμε ένα ωραίο διπλό στο Καραϊσκάκης και να προχωρήσουμε. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Να σε! Πες μας, Μάκη, πες μας! Πού! Όλο το πρώτο μισάωρο ήταν προσφορά από την Κλιμάρτ. Κορυφαίος Κωνσταντίνος Κιωσές. Κλιματισμό Daikin. Τα πάντα ό,τι θέλετε. 9-17-46. Δώσε! Μες στην εκκλησιά θα έρθω να σε κλέψω. Σπάσε! Θέλω να σας πω ότι χθες παραλάβαμε την κρυσταλιέρα μας. Δεν είχε έρθει με τη μετάβαση, την τοποθετήσαμε. Εκπαιδεύτηκαν για πολλές ώρες οι δύο ηχολήπτες και ο Σωτήρης και ο Χρήστος και πλέον θα υπάρχουν σπασίματα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Κάναμε αναφορά σε αλάνες και παλιά περιοδικά σήμερα. Αν γουστάρατε, μιλάμε γι' αυτό. Αν δεν γουστάρατε, λέμε ότι γουστάρατε. Ανοιχτές οι γραμμούλες μας. Και βέβαια μην ξεχνάτε, το έβαλε και βέβαια ο Αλεπίδης ο Θόδωρος στην ομάδα μας, στο group, στο Facebook, το ξενοδοχείο Θερμές, υπέροχο, πάρα πολύ ωραίο πετρόκτιστο, με άνεση μέσα, με κλειδί. Δύο διανυκτερεύσεις εκεί. Κληρώνουμε σήμερα FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Καλημέρα, ναι. Ζουμούσουμε τον Κωστή. Καλώς το παιδί που κάνεις ευτέ. Πρέπει να στηρίξουμε την εκπομπή και να πούμε την καλημέρα μας. Αγόρι μου. Λοιπόν, ζουμουσούμε τον Κωστή και ας έρχονται όλοι δίπλα σου και να είναι μαζί για να κάνουν και ένα στιγάκι της πλάκας. Έτσι. Λοιπόν, Κωστή μου, έχω να πω το εξής. Ναι. Οι κόποι της ομάδος και του λαού γενικότερα, ναι, η υπομονή έχουν ανταμυφθεί. Έχει γίνει το ξεκαθάρισμα στο ποδόσφαιρο. Αυτό που θέλαμε δηλαδή, το ΠΟΚ βασικά, να διαλυθεί, περνάει πράγματι μια περίοδο κρίσης που για μένα είναι μικρή. Αλλά εκείνο που θέλαμε το καταφέραμε. Ναι, η παλιά ΕΠΟ δεν υπάρχει πλέον, κατά χωρίς να σημαίνει ότι είναι όλα τέλεια τώρα, ναι. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα πρωτάθλημα καθαρό, γιατί βλέπουμε ομάδες να είναι στον πόντο. Όχι στον εύξηνο. Ομάδες να είναι στον πόντο. Όχι στον εύξηνο. Όχι στον Εύκυνο, ναι, σίγουρα, ναι, μας πέφτει λίγο μακριά, ναι, και εγώ είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Φυσικά, εάν δεν ερχόταν ένας άνθρωπος από έξω, δεν είναι μομφή αυτό για τον άνθρωπο, εδώ δεν πρόκειται να γίνονταν όχι, τίποτα. Όχι, δεν θα τον άφηναν εδώ με το που θα πήγαινε να εκολαφθεί η όλη κατάσταση, με το που θα πήγαινε να γεννηθεί αυτό το πράγμα, θα του βάζανε εδώ, ήρθε έτοιμος και οικονομικά δυνατός απ' έξω. Και ενώ ο άνθρωπο, πρόσεξε, δυνατός, πάρα πολύ δυνατός, φαινόμενο, και όχι μόνο οικονομικά, και έχοντας ανοίξει την Παναγία σου, με λέει, εγώ το λέω συνέχεια αυτό, αν καταλαβαίνετε τη σημασία του μετά από πόσες δεκαετίες. Δείχνει δηλαδή, ήρθε και έδειξε κατευθείαν ότι είναι δυνατός. Με το καλημέρα σας. Κωνσταντίνε μου, αναφέρω το οικονομικό, ναι, γιατί για να κάνεις τόσο σημαντικά πράγματα, για να μην λέω σπουδαία, χρειάζεται να έχεις οικονομική ευμάρεια, την οποία την έχει ο άνθρωπος και καλώς την έχει, με όλα ό,τι μπορεί να του καταλογίζονται. Εντάξει, ήρθε ένας άνθρωπος με λυμένο το πρόβλημα το οικονομικό. Και ό, του θαύματος, ενώ όλοι χρωστάνε εκατομμύρια, αφήνουν εχμές. Χαλάει την πιάτσα. Για το πώς και τι, μπράβο. Έτσι. He's ruining the πιάτσα. Λέω, η ικανοποίησή μου είναι μεγάλη. Αγόρι. Και όπως λέω, γιατί το πιστεύω αυτό που λέω, η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος που για μένα δεν είναι και τόσο σημαντική, άσχετα αν πολλοί φίλοι ζουν για αυτό το πράγμα, θα έρθει μέσα από τη φαγωμάρα του ΠΟΚ και την κατεδάφεσή του. Συνδυασμός όλων είναι. Αγωνιστικά δεν μπορούμε φυσικά να είμαστε χαρούμενοι για όσα έχουμε φυσικά πετύχει. Έτσι. Το πρωτάθλημα, Κωστή μου, το θέλω κι εγώ, αλλά δεν είναι
Η ζωή μου το πρωτάθλημα. Όχι, δεν γίναμε ΠΑΟΚ γι' αυτό. Η καταξίωση της ομάδας στην Ευρώπη για να τη βλέπουν και στην Νορβηγία και στη Γερμανία οι χιλιάδες φίλοι. Γι' αυτό είναι το μεγαλείο μας. Φιλιά πολλά! Γεια σου, Μένιο! Κλείσε. Η ομάδα θα προοδεύσει όταν θα φύγουν οι προδότες που είναι σταμπαρισμένοι και τους ξέρουμε όλες, όλοι τους ξέρουμε, τότε θα προοδεύσουμε πολύ πιο σύντομα. Φιλιά! Καλημέρα μου. Να σε καλά, πάμε επόμενος. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, είστε γεια καλά. Γεια σου Παναγιώτη. Λοιπόν, πρώτα γιατί το quiz, όχι quiz, για το... Αλάνα, πού πρώτο έπαιξες. Για το δώρο θα σου πω. Ναι. Θα σου πω, μην βιάζει. Λοιπόν, για το δώρο. Να ξέρετε, το δωμάτιο έχει και σεσουάρ για τα μαλάκια για να στεγνώνουν. Αλήθεια, για να γίνει, πρόσεξε, για να γίνει το γύρισμα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Για να γίνει το γύρισμα. Δηλαδή της λες, έλα όπως είσαι τώρα, γύρνα κι άλλες. Εμείς, εσύ λέγατε κάτι άλλο όταν ήσασταν 17-18. Ναι ρε παιδί μου. Έγινε το γύρισμα. Έγινε το γύρισμα. Δηλαδή, ο Σύρτης. Το γύρισμα, άντα Σύρτης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, ρε παιδί μου. Έχει όντως όμως, έχει όλες τις ανές μέσα, τζάκια αυτά και τα λοιπά. Εννοείται δορυφορικές αυτά, θέα στο μπαλκόνι. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είχα την τύχη στο χωριό που μεγάλωσα. Η Αλάνα που παίζαμε μπάλα ήταν μπροστά από το σπίτι μου. Έλα ρε φίλε. Είχε στα VIP. Και θέλω ετερεχρονισμένα να ευχαριστήσω τη ΔΕΗ που είχε βάλει και μία κολόνα και είχαμε μέχρι τις 11 η ώρα. Πού ήταν εκεί. Όταν καταπέζουμε μπάλα. Φίλε, ήσουν Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Ανοίξει και. Προνομιούχη. Όχι ρε φίλε. Δεν και Αλάνα. Πες μου ότι είχε και Matrix ηλεκτρονικό πίνακα. Αφού να φανταστεί. Κάναμε και τουρνουά εκεί στο χώρο, γιατί δεν υπήρχαν αλλού τέτοιες ώρες να παίξουν μπάλα τα παιδιά. Όχι ρε φίλε. Παναγιώτη, για Λάκωμα μιλάς. Για Ζαγκλιβέρι. Για Ζαγκλιβέρι. Ζαγκλιβέρι. Ωραία φίλε, Ζαγκλιβέρι αρένα. Φίλε, Ζαγκλιβέρι αρένα. Αυτό είναι τώρα δηλαδή με... Θα μου πεις ότι... Θερμενόμενο το τσιμέντο. Θερμενόμενο. Θερμενόμενο για το χιόνι. Με αποστραγγιστικό όταν έβρεχε. Μα μου λες τώρα προβολέα. Ήταν φτιαγμένο, πώς το λένε, κόκαλο, πώς το λένε, κόκαλο από ψάρι. Ήταν έτσι φτιαγμένο και δεν έπιανε και νερό. Και αρδρευτικό, δεν υπάρχεις φίλε, δεν υπάρχεις. Ναι, σου μιλάω για καλά σου είπα εγώ, Ζαγκλιβέρι Αρίνα. Επαγγελματικές. Αγόρι μου. Επαγγελματικές. Φιλιά. Όσο για το περιοδικό, το μπλεκ. Για το περιοδικό, ναι. Black. Το παίρναμε να αλλάξει με ένα φιλαράκι. Ερχόταν κάθε Τρίτη στο χωριό. Συνεταιρικά, παίζει και αυτό. Ναι, ναι, φίλε μου, ναι, γιατί δεν υπήρχαν. Τα όβολα δεν υπήρχαν. Χαρτζηλίκι δεν. Ναι. Έτσι, δε φίλε, και παίρναμε. Μια εβδομάδα το παίρνω εγώ, μια εβδομάδα το παίρνω το φιλαράκι. Έτσι. Έτσι είναι αυτά, αγόρι μου. Έτσι. Το θέμα είναι το εξής. Υπήρχε η εξής όμως. Το εξής θέμα εκεί. Ποιος. Αυτός ένα μηδέν θα μου πεις. Ποιος το κρατούσε στο τέλος στη συλλογή. Εσύ, η συλλογή ήταν μαζί. Μαζί και η συλλογή. Εντάξει, πρέπει να ήταν πολύ καλό φιλαράκι. Γιατί εκεί υπήρχε ένα στο τέλος ένα θέμα. Έγινε! Παναγιώτη! Είχαμε τις συλλογές μαζί. Είχαμε τις γκαζιές που λέγαμε, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Τα που παίζαμε με άλλες γειτονιές, ας πούμε, ήμασταν ζευγάρια. Παίζαμε με άλλες γειτονιές γκαζιές. Γκαζιές, ναι. Μέχρι τη νύχτα. Ναι, κανονικά. Τυφλό σύστημα. Break. Ναι, σου μιλάω για. Και πώ τι βλέπαμε μέσα στη νύχτα. Τι φαντάζεσαι εκεί, δεν τι βλέπει, τι φαντάζεσαι πιο πολύ. Όσο για τον Κάγκελο, φίλε, ακόμα χτυπάει μέσα στο μυαλό μου να πούμε το αυτό. Το Κάγκελο, το σίδερο. Η Βέρα. Μπαμπά σου, δεν θα πούμε. Και πρόσεξε, όχι, όχι μπαμπά. Όχι μπαμπά. Εκεί ο μπαμπά μεταμορφωνόταν σε πατέρα. Ναι, δεν θα έρθει ο πατέρα σου. Να σου πω κάτι. Αλλιώς τι πάει. Ο μπαμπάς είναι πιο χαβιάρικο, ρε παιδί μου. Είναι πιο, ναι, δηλαδή, ναι, πιο soft. Δεν θα έρθει ο πατέρας. Πολλοί πατεράδες όμως. Ναι. Πολλοί πατεράδες όταν παίζαμε μπάλα ψιλοκρυφά. Κουστάρανε. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Φιλιά! Γεια σου, Παναγιώτη! Φιλιά! Φιλιά! Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκα και με. Εδώ είμαστε. Ένα υπέροχο δώρο. Δύο διανυκτερεύσεις στο Θερμές. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 στο Λουτράκι Αριδέας. Ευλογημένο μέρος Πετρόκτη στο κτίριο Κλειδάτο. Υπέροχο. Σήμερα θα στείλουμε έναν από εσάς. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Τι κάνουμε. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, εμείς παίζαμε μπάλα στην παλιά
ρωμαϊκή αγορά. Αγορά, α, βέβαια, και εκεί είναι ένα εκεί κομμάτι. Ήταν όλο σκεπασμένο. Σκεπαστό, πω, τι αλιάντσα, Ρίνα, και... Εξήχε ένας κύωνας. Ήταν το ένα... Το δοκάρι. Εξήχε το δοκάρι. Το δοκάρι. Και εκεί ήταν και η παράγκα της παλιάς... Από τότε υπήρχε παράγκα. Της Παόδου. Παόδου, του Παόδου. Ναι. Παόδου. Ναι, βέβαια. Εκεί πρώτο παίξε και ο Παπαϊωάννου, ο οποίος πήγε μετά στον... Ο Λάκης. Στον Αχώνευτο. Α, ο άλλος ο Παπαϊωάννου. Ναι, ο Θεσσαλονικιός Παπαϊωάννου. Μάλιστα. Εκεί παίζαμε μπάλα. Στην αρχή είχαμε, ξέρεις, τα πανιά. Και αν κληρώναμε, κερδίσαμε καμία μπάλα στις λοταρίες που πήραν, που είχαν τα χαρτάκια. Τα χαρτάκια. Βέβαια. Τι έχω ακουστά. Και εμείς κουκουρούκου μαζεύαμε, πανίνι μαζεύαμε. Και αυτός ο οποίος χέρισε την μπάλα ήταν ο άρχοντας. Αυτός έκανε την ομάδα. Όποιος έβαζε μέσα. Στο χωρισμό ήταν... των ομάδων αυτός επέλεγε. Ακριβώς. Τα δε περιοδικά της εποχής μας ήταν ο μικρός ήρωας. Ο μικρός ήρωας. Ο Γιώργος Αλάς, ο δεπιτής, ναι, γερμανικής κατοχής. Η Κατερίνα, ο Σπίθας. Τα θυμάμαι τα ονόματα, όλα αυτά. Γιατί έχουν μείνει. Και το άλλο περιοδικό ήταν Γκαούρ Ταρζάν. Αυτό δεν το θυμάμαι. Ο Ταρζάν ήταν ο Εγγλέζος, ο Δε Γκαούρ ήταν Μελαχρινός και το πες ότι ήταν Έλληνας. Νατουραλιζέ, τι ήταν κοινοτικός. Ναι. Είχε πάρει πικότητα. Ο Αντετοκούμπο της εποχής. Ο ένας είχε τον Ποκοπίκο. Ναι. Αν έχεις ακούσει. Ναι, αυτό ναι, τον Ποκοπίκο, ναι. Ο οποίος ήταν ένας μαυρούλης με μια τεράστια κοιλιά. Είχε μια χατζάρα, η οποία ήταν μισοσπασμένη εκεί στις λάμες. Πόσο και ήθος. Και από την άλλη μεριά ήταν η Χουχού. Μιλάμε για τι χρονολογία τώρα, Γιώργο? Μιλάμε για χρονολογία... Ακού τώρα, νούμερο, άκου. 50... Γιατί από γεννητής 45 τώρα, 5-3-4 χρόνων δεν ξέρω να διαβάζω. Το 50, ας πούμε. 50 και μετά. Και μετά είχαν βγει τα κάτι έχρωμα περιοδικά Αμερικής προέλευσης, οποία τα αναλύει πέρσι ελληνικά με τον Σούπερμαν και κάτι ήρωες, ναι. Οι οποίες τους βλέπουμε σήμερα στις σε ταινίες τους έχουν κάνει, βεβαίως. Ναι, τις Marvel. Τις Marvel, ναι. Spider-Man, Superman, Captain America και αυτά. Όσο για τον μπάσκετ, κατεβαίναμε και κάναμε ορισμένοι στη Χάνθ. Το ότι η Χάνθ ήταν ανοιχτό. Ναι. Δεν ήταν κλειστό. Ανοιχτό. Και έπαιζαν και οι ομάδες εκεί, ναι. Εκεί ήταν, εκεί παίζαν οι ομάδες. Ναι. Εκεί παίζαν οι ομάδες. Και θυμάμαι έναν περσεδικό έπαιζε Χάνθ με την ΑΕΚ και έχω πάρει με το Χατζηλίγιο που έπαιρναν τους παππούδες και τα λοιπά ένα αναπτύρα Ρώσων. Ένα. Τον πανηγυρισμό που κέρδισε η ΧΑΒ μου βγήκε ο αναπτύρας και όλα καλά. Τον αφήσαμε στο γήπεδο. Τον αφήσαμε. Έγινε αυτά, Γιώργο μου. Αυτά. Α, ναι. Και κάτι άλλο. Ναι. Γιατί δεν πληρώσατε τους κυπουρούς? Όχι τους κυπουρούς, την εταιρεία που έβαλε τον χόρτο. Γιατί δεν τους πληρώσατε? Τι γεωπόνι. Γεωκτόνι. Και αυτοί που κόβανε τον χόρτο και αυτοί που κόβανε τον καφέ έχουν απλήρωτο. Απλήρωτο. Γιατί ρε δεν τους πληρώσατε, ρε. 156.000 χρωστάνε για το χορτάρι. Για το χορτάρι. Τα χρέη. Θεία. Πώς πήραν αυτοί άδεια, ξαναρωτάω κάθε μέρα. Πώς πήρε ο πράσινος άδεια? 150 εκατομμύρια. Πώς πήραν άδεια? Δεν πρέπει να λογοδοτήσει κάποιος, ρε παιδιά. Τι να λογοδοτήσει? Δεν πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Σε ποιο κράτος είσαι? Άσε με, εντάξει. Σε ποιο κράτος είσαι? Τόσα λεφτά χρωστούσαν τα τηλεοπτικά, οι εφημερίδες, ή ποτέ κανένας τα χρέη πόσο των κομμάτων. Πόσο χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, πόσο χρωστάει το Πασόκ? Δεν υπάρχει, δεν βγαίνει άκρη. Φιλιά πολλά! Γεια σου, Γιωργάρα μου! Γεια σου, πάμε μια γραμμή ακόμα τελευταία πριν το διάλειμμα. Ναι! Γεια σας! Έλα, καλημέρα! Καλώς το παιδί! Κοσμάς, τι κάνεις? Γεια σου, ρε Κοσμά! Μια μικρή παράκληση, μια τζουρίτσα πιο σύντομα, γιατί κάποιοι είμαστε και αποκίνητα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Μέα κούλπα. Λοιπόν, πάμε. Ο άλλος το Ζαγκλιβέρι είπες είχε προβολής. Φίλε, δεν υπάρχει. Αυτό να σου πω. Εγώ έχω βγάλει κιόλας το όνομα του γηπέδου. Ζαγκλιβέρι, Αρίνα, Ζαγκλίβερπουλ. Δεν υπάρχει. Αρίνα, Αρίνα, Αουφ Ζαγκλιβέρι.
Ζαγκλίβερπουλ, ναι. Λοιπόν, εμείς, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα κάτω Τούμπα ή Θεράπη, λίγο πιο κάτω από σένα. Δεκαετία, αρχές δεκαετίας του 80 θα σου μιλήσω. Μιλάμε για την Αλάνα στην Κλιματαριά. Μιλάμε για το δημοτικό σχολείο απέναντι από την εκκλησία του Αϊθεράπη. Και στο προάβλιο. Και στο προάβλιο ψάχνει το Αϊθεράποντα. Ναι, και στο προάβλιο. Και στην εκκλησία μέσα. Ναι. Καλά, εκεί στην αυλή του σχολείου, άμα ανέπεφτες, φίλε, φαινόταν κόκαλο. Δεν υπήρχε, ας πούμε, εκεί πέρα. Κόκαλο. Ναι. Πηγαίναμε στο παπικό για εκτός έδρας μάτς. Στην Πηλαία, στους παπάδες που λέω. Εκεί στο... Εκεί. Εμείς το λέγαμε στο παπικό, ναι, πηλαιώτικα. Εκεί κοντά στην Εξαόροφη, το 18 είχε γίνει. Εκεί. Εκείνη που είχε γκαζόν. Εκεί, ήταν μπράβο. Το σημείο που είχε γκαζόν. Βγαίναμε και έβγαινε ο τύπος από πάνω φύλακας και μας φοβέριζε με ένα σκύλο. Έτσι. Και όταν παίζαμε τελικό, πηγαίναμε, φίλε, κρυονέρι. Είχαμε βρει ένα χώρο, ο οποίος ήταν αρκετά πιο μικρός, αλλά και μόνο που είχε χόρτο, τραβιόμασταν με τα πόδια πάνω. Σάββατο πρωί το ματς. Έτσι, και γινόταν πανικός, ας πούμε. Χορταράκι φυσικό, έτσι, δηλαδή κανονικά. Ναι, αλλά μόνο εννοείτε, και μόνο που πατούσαμε, ρε παιδί μου, χορταράκι, ήταν άλλη φάση. Έτσι, τρέλα. Θα σου πω, στη γειτονιά μου, στο στενό, εκεί που παίζαμε στο δρόμο μπάλα, υπήρχε ένας καροποιός. Ναι. Και μονίμως είχε απ' έξω από το σπίτι του ένα κάρο, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, το κάρο ήταν η μία η αιστεία, δηλαδή το πεζοδρόμιο. Και πολλές φορές, Κωστή, δεν βρίσκαμε άλλο αυτοκίνητο για να κάνουμε τη δεύτερη αιστεία. Και βάζαμε μπουφάν. Σκέψου τώρα, δεν βρίσκαμε αυτοκίνητο. Περνούσε μετά από κάνα 20 λεπτό, κάνα αυτοκίνητο και λέγαμε, ρε, πάλι αυτοκίνητο περνάει, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, ας πούμε. Ήσουν πάνω από την Παπαναστασίου, ας πούμε. Δηλαδή κάτω από Αγίου Θεράποντα Μαρτίου, να σου πω, εγώ μεγάλωσα ανάμεσα σε Άγιο Θεράποντα και Τενεκεβένιο, λίγο πιο κοντά στον Άγιο Θεράπη. Κατάλαβα. Κοντά είμαστε, πολύ κοντά είμαστε. Και όποιος ξέρει να μας πει τι είναι το κινητήρ Βάγγελ. Τελειώσαμε. Τι είναι το. Κινητήρ Βάγγελ. Κινητήρ Βάγγελ. Φίλε, τα χαρτάκια με τα αυτοκίνητα, με το που είχα αυτό το αυτοκίνητο, δεν μάθαμε ποτέ τι είναι το κινητήρ Βάγγελ. Το υπερατού. Ναι, υπερατού. Το θυμάμαι. Το υπερατού τα κέρδιζε όλα. Είχε κάτι με το οποίο κέρδιζε όλα τα υπόλοιπα. Και χαρτάκια Πανίνη το 81-82. Μου έλειπε από όλο το άλμπουμ ο Γιώργος ο Φιλιππίδης της Καβάλας. Δεν το ξέχασες ποτέ. Δεν το ξέχασες ποτέ. Ποτέ δεν το έχεις ξεχάσει. Πρόσεξε με, όταν άνοιξα το φακελάκι και μου βγήκε Γιώργος Φιλιππίδης. Έκλαψες. Έκλαψες, φίλε, μην τρέπεσαι να το πεις. Μην τρέπεσαι, ποια κόμενα ρε. Ποια κόμενα ρε, το χαρτάκι ρε φίλε, η μυρωδιά. Το τελευταίο, το συμπληρωμένο, το βαρύ που ξεκινάει και έχει λιώσει λίγο. Έχουν βγει κάποιες σελίδες, έχει παλιώσει. Να σου πω και 10 δευτερόλεπτα ένα περιστατικό. Παίζουμε μπάλα στο σχολείο στην αυλή και βαράει ένας ένα μπουμ, το γνωστό μπουμ. Το γνωστό μπουμ, φίλε. Και πάει μπάλα στα κάγκελα που προστάτευαν τα τζάμια. Και το ρημάδι το κομμάτι από το τζάμι έφυγε, ρε παιδί μου, ψιλοέσπασε, ας πούμε. Ενώ είχε κάγκελο. Που παίρνει μια ομάδα τίτλο και μπαίνουν όλοι μέσα με φόρα. Ναι. Αν μας έβλεπε, δε φίλε, πώς βγαίναμε, πώς φεύγαμε από το σχολείο. Δεν υπάρχει. Σε 4 δευτερόλεπτα φτάσαμε στα σπίτια μας. Την άλλη μέρα δεν βγήκαμε. Κανονικά. Γιατί φοβόμασταν, σου λέει, τι θα γίνει τώρα από το τζάμι. Καπνός. Αυτά. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Έτσι. Πάμε λίγο πίσω στον χρόνο. Θα έχουμε να πούμε τις επόμενες μέρες ξανά πάλι για πρωτάθλημα, για τις μεταγραφές, για τους προπονητές, όλα. Αυτή την εποχή, αυτό το διάστημα, τι θέλουμε να δουλεύουν και να παρουσιαστούν αντάξει των προσδοκιών μας. Και οι καινούργοι και οι παλιοί. Ο Λουτσέσκου να μοντάρει, να δείξει πράγματα, γιατί μέχρι τώρα έχει δείξει ελάχιστα πράγματα έχουμε δει από τον προπονητή αυτόν. Περιμένουμε λοιπόν να μας διαψεύσει, που λέμε αν μπορεί ή δεν μπορεί. Να μας δείξει ότι μπορεί να ρολάρει η ομάδα και εμείς τι θέλουμε. Απλά να παίζουμε μπαλίτσα, να κερδίζουμε τα μάτς. Αυτό. Δεν ζητάμε πολλά πράγματα. Επίσης, πολύ ωραία πράγματα είπε ο Ιβάν χθες στο Πανεπιστήμιο για την έδρα ρωσικής γλώσσας. Με πολύ συνέστημα μίλησε και εκεί. Έρχονται άνθρωποι και επενδύουν. Όλοι φεύγουν, αυτός ήρθε και μένει. Και επενδύει. Είναι επενδύσεις. Αυτά είναι λεφτά, έτσι. Δεν είναι άντε, ανοίξαμε μια έδρα. Γεια σας. Θα πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε χορηγή της πρώτης ώρας είναι η υγραεροκίνηση Εσκιάδη 473-118, 50% σχεδόν στα χρήματα σχέση με τη βενζίνη. Χρόνια εμπειρία στο αυτοκίνητο, όσο κανένας οικογένεια Εσκιάδη. Ερβαντόλ,
για θλάσεις, για αυγενικά, για αρθρώσεις, οστεοαρθρίτιδες, από τη σύναψη 2310-217-876. Το Παοξάκι, αδερφός, ο Λευτέρης και η σύναψης έχουν κάνει υπέροχη κρέμα με το συστατικό, το αρπαγόφυτο, για το οποίο θα σας ενημερώσω τις προσεκτικές μέρες. Και βέβαια, ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης, όσα μια χθες ένα κινητό ηχείο LG, που σε συνεργασία με την LG αυτό το διάστημα, στεγνοτήρια και πλυντήρια, πλυντήρια, στεγνοτήρια, όποιος παίρνει πλυντήριο στεγνοτήριο LG από 9 κιλά και πάνω έχει δώρο επιταγή ως και 150 ευρώ από τα αθλητικά καταστήματα Intersport. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, όμορφο και ωραία για τη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με! Εδώ είμαστε, μπουκάραμε, μπουκάραμε, δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε και σήμερα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με λέει Ιωαννίδη, έλα shaking, να ακούσω λίγο. Τα χαλιά είναι εκλεκτά. Φίλες και φίλοι, τα έφερα από την Τεχεράνη στην πλάτη. Σήκωσε τα Άχμετα, δούμε λίγο τη μουχάρα. Κοιτάξτε λίγο δουλειά που έχει. Δείτε το κρόσι. Δείτε το μπορτοροδοκόκκινο χρώμα. Το πράσινο του τερέν. Το λευκό του περιστεριού. Του σπασμένου πάγου. Το εκρού, του νεκρού. Δείτε λίγο το χρώμα. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ας αφήσουμε τη φωνή μυραράκι και να πούμε τα δικά μας. Χορηγία δεύτερης ώρας, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, 705-750, τρελά πράγματα τα φάτε εκεί, τρέλα. Πανόστιμα πιάτα, 15 χρόνια κορυφαία ποιότητα, δίπλα ακριβώς στον Αγιώργη απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Φυσικά, Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 35 χρόνια εμπειρία στην Πέργολα, αντιανεμική ζελατίνα, Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική, 430-011. Έρχομαι τώρα στις γραμμές και tendahome.gr και φυσικά Καλόε, η πρώτη εταιρεία που έμαθε στους Έλληνες την Aloe Vera, αυθεντικό προϊόν από την Κρήτη και τον αγρότη στο ράφι του φαρμακείου, 5 γεύσεις με 99% καθαρή αλόη και φυσική και φράουλα και λεμόνι και άγριο κρόκο και μαστίχα χείου για διαβήτη, για χοληστερίνη, για παλινδρόμηση, για αρτηριακή πίεση, για δυσπεψία, για πολλά πράγματα ακόμα. Και είπα, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, όποιος τηλεφωνήσει μέχρι τις 10 στο 2312-200-500 έχει 2 λίτρα πόσιμης αλόης, 2 λίτρα με 45 ευρώ και 20 ευρώ δώρα και σαμπουάν και αφρόλουτρο και κρέμα σώματος, όλα αλόη. Από την κορυφαία εταιρεία μπείτε και στο Καλόε, KALAMDAOMICRONEPSILON με λατινικούς, Καλόε.gr, να δείτε τι έχει φτιάξει εκεί ο φίλος μου ο Χρήστος ο Κιάτας. Για τα παιδιά που με ρωτήσατε χθες για το εξωτερικό, εδώ αποστέλλετε δωρεάν. Εδώ στην Ελλάδα αποστέλλεται δωρεάν η αλόη, αν παραγγείλετε στο εξωτερικό, είναι μια χρέωση νομίζω 12-13 ευρώ από εσάς στο εξωτερικό. Είναι η χρέωση δική σας. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Σήμερα συζητήσαμε για λάνες, για περιοδικά, γυρίσαμε λίγο πίσω στον χρόνο και κληρώνουμε καταπληκτικό δώρο. 2 διανυκτερεύσεις, δίκλινο δωμάτιο στο hotel Θερμές στο Λουτράκι Αριδέας, προσφορά από το Snow Travel και ευχαριστούμε πολύ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα Κωστή. Ακούμε. Έλα Αναλαμίσια. Έλα αγόρι μου. Έλα. Λοιπόν, καταρχήν την καλό, ό,τι να ακούω, θυμάμαι τους Σεφρυλί που έλεγε καλό, ε. Καλό, ε. Όντως είναι φίλε, όντως είναι, δηλαδή το ψάχνουμε πριν πούμε, οτιδήποτε το ξέρετε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με υγεία, μιλάμε τώρα 200 άτομα προσωπικό, ο άνθρωπος εδώ, εκεί, δηλαδή ψαγμένο μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Νοικοκυρέοι και Βορειολαβίτης και δικός μας άνθρωπος κτλ. Για πες λοιπόν. Ήθελα να πω βασικά και τις αλάνες. Εμείς είχαμε την τύχη να μεγαλώσουμε σε μια γειτονιά που λέγεται Άγιάννη, στις παλιές εργατικές του Άγιάννη, της Καλαμαριάς. Να πω ότι ήταν γεμάτο αλάνες, γεμάτο. Mm-hmm. Παίζαμε παλιές καινούργιες εργατικές και διαλέγαμε έδρα. Λες πίσω από τον Ταλίπη, πού λες τώρα? Ακριβώς, μπράβο, πίσω από τον Ταλίπη. Ναι. Τώρα που ξέρεις που έχει χτίσει ο ένας πάνω στον άλλο, εκεί πέρα. Χτίσανε στην αρχή, ήταν ωραία εκεί γιατί είχε θέα και έγινε και μόδα ένα διάστημα. Και ήταν και ακριβά τα σπίτια. Μετά όμως, ρε παιδιά, πραγματικά ο ένας πάνω στον άλλον. Ο ένας πάνω στον άλλον. Να δώσω να καταλάβουν δηλαδή αυτοί που ακούν ότι όλα εκείνα τα νεόκτησα που βλέπουν και κάτι οδούς τώρα Καζαντζάκη. Όλα. Παιδί μου, τέτοιο, όλα καταλαβαίνω αυτά. Που λες τώρα. Εκεί, δίπλα στα αστικά, πίσω από το στρατόπεδο, εκεί που είναι η Φένα, εκεί είναι το διάστημα. Ναι, δεν υπάρχει. Γιάννης, παλιές εργατικές για να πας
στον πεζόδρομο Καλαμαριάς, έπρεπε ρε παιδί μου να διασχίσει μια τεράστια απόσταση από χωράφια, ναι, την οποία ρε παιδί μου υπήρχε ένα φως στη μέση πουθενά σου. Τίποτα, μια λάμπα. Νύχτα δεν το έκανες, να το πούμε έτσι. Όχι, δεν το έκανες. Ή παρέα όταν μαζευόμασταν, το κάναμε τρέχοντας, ρε παιδί μου. Ειδικά αν βρέπαμε καμιά σκιά, ρε παιδί μου, πιο κεντέρηση. Είχε και τα νεκροταφεία δίπλα. Έτσι. Ακριβώς. Πάντα ένας παράγοντας που ενισχύει λίγο αυτό το κλίμα. Και ξέρεις, το Δεντάλο υπήρχε εκεί ένα παλιό εργοστάσιο. Υπήρχε ένα, τώρα ξέρω τι να σου πω, ρε παιδί μου, είναι αλήθεια. Ένα παλιό εργοστάσιο το οποίο ανατινάχτηκε, νομίζω, πολύ πολύ παλιά. Το οποίο, ρε παιδί μου, ξέρεις, εμείς σαν παιδιά μαζευόμασταν εκεί πέρα, ψάχναμε για παλιά αντικείμενα. Φύσο κάλαμα, υλικά, κρυφτό κτλ. Όταν σε φυσικό ακριβώς, περιβάλλον, έτσι. Πω, δηλαδή, ναι. Απίστευτα πράγματα. Αυτή ήταν η δική μας παιδότοπη, λοιπόν, φίλε. Κόβαμε τις κούνιες, εννοείται, γιατί κάποια στιγμή ο Δήμος ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες, όταν έμενε λίγο χώρος, έβαζε κάτι κούνιες, κάτι τσουλήθρες. Εμείς τι να τις κάνουμε, εμείς θέλαμε να αύξουμε μπάλα. Κόβαμε τις δέκες, κάναμε εστίες. Ή βάζαμε, ρε παιδί μου, να φανταστείς, ήμουν από εκείνη τη χερή γενιά που αντί για μπάλα καμιά φορά ήμασταν υποχρεωμένοι να παίξουμε με μπουκαλάκι. Μπουκαλάκι, βεβαίως. Του γάλακτος, τα οποία είχαν το αλουμίνιο από πάνω. Αυτό το λευκό το μπουκαλάκι, το με τη ρίγα. Με αυτό παίζαμε στο σχολείο που δεν μας άφηναν να παίξουμε μπάλα. Στο σχολείο απαγορευόταν στο διάλειμμα να παίξουμε μπάλα και παίζαμε κουκουνάρι, με το λευκό. Κουκουνάρι. Ή κουκουνάρι. Κουκουνάρι. Βεβαίως. Ή κουκουνάρι ή αυτό το άσπρο μπουκάλι από το γάλα, φίλε, το σοκολατούχο ή το λευκό. Βέβαια, αυτό παράπονο μου μια ζωή ήταν για ποιο λόγο οι Δήμοι γενικότερα δεν έχουν φτιάξει γήπεδα, δεν έχουν φτιάξει χώρους για να πηγαίνουν τα παιδιά να παίζουν, παρά μόνο έχουμε φτιάξει παρκάκια ή κέντρο κυκλοφοριακής αγωγής κτλ. Δηλαδή θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν πολλά γήπεδα. Και το λέω σαν μια δημότηση της Καλαμαριάς, ότι δυστυχώς η Καλαμαριά δεν έχει τέτοια πράγματα. Όχι μόνο η Καλαμαριά. Και γενικότερα, αν το λέω σαν επειδή είναι εδώ στην Καλαμαριά, δεν υπάρχουν δυστυχώς. Και υπήρχαν τόσες πολλές αλάνες που θα μπορούσε τουλάχιστον κάτι να γίνει, ρε παιδί μου, για μας που θέλαμε να παίξουμε. Αυτό το παράπονο μου, δεν είχαμε χώρους. Ξέρεις τι γίνεται. Στην Ελλάδα δυστυχώς προωθούν τον πρωταθλητισμό και όχι τον αθλητισμό. Αυτό το πράγμα κάποιος πρέπει τώρα, τεράστια κουβέντα είπες τώρα. Τεράστια. Αυτά τα τρία γράμματα που διαφέρει μία λέξη από την άλλη είναι τεράστια υπόθεση. Τεράστια. Τέλος πάντως, θυμάμαι και επειδή τα μεγάλωσα χρόνια, έξω και το ξέρεις, μαζευόμασταν. Αυτό που λες υπήρχε σε κάθε γειτονιά, είχε γηπεδάκια, φίλε. Σε ένα μέρος που μεγάλωσε που ήταν μικρή, μια πόλη 20.000 κατοίκων στη Γερμανία. Υπήρχε. Λέμε τα στραβά τους, λέμε και τα καλά. Εντάξει, τι να πω. Και να πω και Κωστή, ήμουν τόσο τυχερός που δεν ξέρω αν έχεις προλάβει εκείνο το καθιερωμένο τετράγωνο που κάνανε οι ηλικιωμένοι πριν πάνε για ύπνο, που μαζευόντουσαν παρές και συζητούσαν και κάνανε τον κύκλο. Κάνανε κάποια σπόρια και όλα αυτά. Παιδική χαρά, φίλε. Αυτό ήμασταν τυχεροί. Κανονικά. Που τον Άγιο Γιάννη το προλάβαμε αυτό. Το πράγμα. Πρόλαβα και εγώ. Ναι. Όχι, συγγνώμη, απλώς ήθελα να πω ότι διαλέγαμε την έδρα. Οι καινούριες εργατικές είχαν, ας πούμε, δύο γήπεδα κάτω. Εμείς οι παλιές εργατικές είχαμε πάνω τα δύο γήπεδα, τα οποία τα είχαμε διαμορφώσει έτσι. Παίζαμε έδρες. ΠΑΟΚ, Άρης, δεν θα ξεχάσω, ρε παιδί μου, ο Τεντισμόδος και ο Φραντζέσκος. Μάλιστα, που βαρούσε τα φάουλ που λέγαμε, ρε παιδί μου, βάζαμε ψεύτικα πράγματα από πάνω. Και προσπαθούμε, ρε παιδί μου, να πετύχουμε το γάμα. Τι να σου πω. Τέλος πάντων, αυτά ευτυχισμένα χρόνια, ωραία χρόνια. Αυτά. Χαιρετώ, να είσαι καλά. Γεια σου, Μαλαμίσε. Γεια σου, Μαλαμίσε. Ξέρω πώς έχει προχωρήσει η τεχνολογία και εγώ έχω παιδιά. Η Νεκταρία είναι 8, ο Θάνος είναι 2. Δεν μπορούν να γυρίσουν αυτά πίσω. Όμως, όσο μπορείτε, βγάλτε τα παιδιά τη διαδικασία μόνο του τάμπλετ, μόνο της τηλεόρασης, μόνο του κινητού, μόνο του ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Να βγουν λίγο έξω. Να μπορέσουν λίγο να. Έστω ένα μέρος να ζήσουν από αυτά που ζήσαμε. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα, 533. Έλα, Θοδωρή! Καλώς το παιδί! Μόλις αποβίβασα στο Μακεδονία Παλάς. Ναι. Είναι εκεί η Mercedes του Ιβάν. Έλα, γόρι μου. Πες μου, ρε φίλε, τι γράφει την Ακίδα, δηλαδή πόσο είναι. 1926, φίλε. Ακριβώς. Τι να γράφει, καλά, όχι μόνο αυτός και τα παιδιά του, φίλε. Έχουν φάει αρρώστια με τον ΠΑΟΚ. Είναι το πιο ενθαρρυντικό σε όλη αυτή τη λέλαπα που υπάρχει γύρω-γύρω. Στο πρωτάθλημα, στην Ελλάδα, στις επενδύσεις, στο ποδόσφαιρο παντού. Το ότι ένας άνθρωπος με τέτοιο πείσμα ποντιακό και ξεροκεφαλιά θα είναι εδώ να υλοποιήσει τα όνειρά μας. Το πιστεύω. Με τα λάθη του. Χιλιόμετρα να το δεις, καταλαβαίνεις. Άστο, φίλε. Άστο. Δεν μου λες, επειδή δεν άφησε την εκπομπή από την αρχή, το θέμα τι είναι, βιβλία, κουκουβάγες, κάτι τέτοια. Σήμερα μιλάμε για αλάνες. Θα μπεις μετά zoomusu.gr να την ακούς την εκπομπή, γιατί είναι συλλεκτική. Όπως όλες τις εκπομπές κάθε μέρα στο site μας. Αλλά σήμερα μιλάμε για αλάνες που πρωτοπαίξατε μπαλίτσα. Και για περιοδικά Μπλεκ, Αγόρι, Σεραφίνο, Ποπάι και τα λοιπά.
Η κουκουβάγια που έλεγε είναι αυτά τα βιβλία που μαζί σου σχολείο. Η κουκουβάγια που είπα, ο ΕΔ ή ο ΔΒ ή ο ΒΔ, όπως θέλεις το διαβάζει. Έτσι που... Ακριβώς. Μόλις κλείναμε το βιβλίο που ήταν αυτή η κουκουβάγια μας κοιτούσε να πούμε το ψυχρό το βλέμμα της. Έτσι. Ακριβώς. Εγώ το μόνο που θυμάμαι από τα βιβλία του Δημοτικού, από αυτά εδώ με την κουκουβάγια, ναι, ήταν ένα με νεοελληνική γλώσσα πρέπει να ήταν, δεν ξέρω, κάτι έλεγε για Γερμανούς, τέλος πάντων είχε και προπαγάνδα έτσι για την πότα των Γερμανών. Ναι. Ήταν ένας λουχαγός που τώρα βαρούσε κάποιον. Εσείς γενούκ. Και τον έλεγε ο άλλος, ντά εσείς γενούκ, λίπλιχε φρίτς. Δεν θα το ξεχάσω μέχρι να όλοι αυτό είναι. Ντά γενούκ, είναι αρκετά αγαπητέ είναι, φρίτς. Είναι αρκετό, ναι, είναι αρκετό, μην χτυπάς άλλο, μην κάνεις άλλο. Τι να πεις. Λοιπόν, άντε, καλημέρα. Γεια σου Θοδωρή μου, γεια σου 533. Φιλιά σε όλους στα παιδιά που είναι στα τιμόνια, ταξιτζίδες. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα ρε κοτσάρι. Γεια σου Αντουάν. Τώρα ξεκίνησα, θα με περιμένεις. Εδώ θα είμαι φίλε. Δεν θα φύγω πριν τις 12. Α, ωραία, ωραία. Ζάχαρη ψηλή. Εσύ Βέρεια έπαιξες, πρώτο έπαιξες μπαλίτσα, Αλάνα. Ναι ρε φίλε. Απλά. Εμείς ακόμα έχουμε... Ένα από τα καλά που έχει φέρει η κρίση είναι ότι δεν χτίζονται αλυσικοδομές και έχουν μείνει πολλές αλάνες. Σε ακούνε τώρα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί, χτίστες, ναι, οδηγοί. Λέω, ένα ναι, λέω, ναι, καλό ναι, από τα 500 ναι, 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 τραβάσε. Σωστό, σωστό, σωστό. Εντάξει. Να μείνει λίγο χώρος. Πού δεν χτίζονται, τώρα σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι. Ρε φίλε, εντάξει, δεν ξέρω, το αγόρι έχει μια ιστορία που διάβαζα κομμάτια και τρελαιών, που ήταν με ένα παιδί που ο φίλος του είχε παγιδευτεί στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και αυτός έπαιζε κάθε εβδομάδα από τον έλεγχο ένα άλλο ηλεκτρονικό παιχνίδι προκειμένου να τον σώσει. Εγώ δεν το θυμάμαι, όμως ο Σωτήρης Δασκαλάκης μου λέει ο πολεμιστής στο κομπιούτερ. Ναι λεγόταν. Ρε φίλε, ο πολεμιστής στο κομπιούτερ ρε φίλε. Χειροκροτώ, χειροκροτώ. Ναι, φίλε. Έχεις πολύ ήθος, πάρα πολύ ήθος. Αυτό έχω να πω. Πολύ ήθος φίλε. Τι να λέμε. Τι να σε πω, δηλαδή, πολεμιστής στο κομπιούτερ, το άλλο που ήταν το... Ερώτηση κρίσιμη. Τις αφήσες, τις έβγαζες ή τις άφηνες μέσα. Γιατί χωριζόμουν. Γενικά εγώ σαν παιδί και σαν άνθρωπος δεν έχω είδωλα φίλε. Και ποτέ δεν ένιωσα την ανάγκη να βάλω κάποιον ας πούμε σε αφήνες. Τείχο. Καταλαβες. Ναι. Ναι, ποτέ δηλαδή. Έτσι. Από αυτή την πλευρά, όχι ότι δεν ήθελες να τη χαλάσεις ας πούμε. Γιατί χωριζόμασταν σε δύο κατηγορίες. Ναι. Δεν ήμουν εγώ ποτέ να βάλω αφήσα ο Ινωτάδε. Όχι ίνδαλμα, τη Σαμάνθα Φόξ δεν ένιωσε ας πούμε την ανάγκη να τη βάλεις. Ήμουν μικρός εγώ τότε βρε. Δεν έπαιρνα εγώ τα περιοδικά. Εγώ ήμουν... Λέω, τυχαία χρόνια... τώρα είπα μία. Επειδή απλά εγώ τη Σαμάνθα... Τρέπεσε λίγο. Όχι, ο ξάδερφός μου θυμάμαι την είχε την αφήσα στο παιδικό και έφτανε το βυζί μέχρι την κουζίνα. Και ενοχλούσε περνώντας. Ήταν και εκείνη. Και αυτή έκανε καριέρα με τη φωνή της τέλος πάντων. Εννοείται ρε φίλε. Φωνάρα. Αντουάν, σε φιλώ, σε περιμένω. Άντε. Να έρχεστε εδώ, λέω το Σοφού 18 είμαστε. Κέντρο, γωνία με Φράγκον. Καλημέρα σας, 2310-287-888. Μην παίρνετε 23, 2310-287-888. Ακόμα περίπου 35-40 λεπτά τρέχει ο διαγωνισμός χωρίς να λαχανιάζει. Καταπληκτική βυζική κατάσταση. Έχει πάει στα κοντέρ στο τεστ Cooper και σε άλλες μάρκες τσιγάρων. Επειδή σήμερα κληρώνουμε ένα καταπληκτικό δώρο, δύο διανυκτερεύσεις στο υπέροχο Θερμές Hotel Resort Spa Σούξου Μούξου στην Αριδαία. Προσφορά από το Snow Travel και στην ομάδα μας, στον αθλητήριο. Υπάρχει και φωτογραφία από το ξενοδοχείο. Και από τα δωμάτια, καταπληκτικό δώρο. FM γράφεται με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες και ενώ αφήνετε και το στέλνετε στο 54526. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Έλα, Κωστή, ο Στράτος είμαι. Γεια σου, Στράτε! Τι κάνουμε? Αγόρι μου. κορυφαία γιαούρτια. Πες τα γιαούρτια, κορυφαία. Πες τη μάρκα. Θέρμη, θέρμη. Αυτά είναι, αγόρι μου. Θέρμη, έτσι είναι. Θερμές δίνω εγώ, θέρμη εσύ το γιαούρτι. Έτσι, ναι, ναι. Για πες, για πες. Εγώ πήγαινα σχολείο γυμνάσιο στην πλατεία Σκρά. Σκρά! Ναι, στην Καλαμαριά. Α, στην Καλαμαριά. Ναι. Ακόμα τότε η πλατεία Σκρά ήταν Αλάνα και εκεί κάνανε και τέρμα το λεωφορείο, το εξάρι της Καλαμαριάς. Σωστά. Και σωστά. Όλο το υπόλοιπο ήταν ξεσπουναλάκια, τέτοια, το ένα τ' άλλο, πολλές αλάνες ρε παιδί μου. Αλλά αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που θυμάμαι ας πούμε στο σχολείο. Εκτός από το ότι παίζαμε ποδόσφαιρο, εγώ ήμουν και ακόμα ένα παιδί από τους πιο ψηλούς ας πούμε και παίζαμε μπάσκετ. Α, έτσι. Κάποια στιγμή, ναι. Ναι.
Και κάποια στιγμή πήγαμε να παίξουμε μπάσκετ με κάποια παιδιά του στον Αγιάννη ήταν αυτοί. Μεταξύ σχολείων, ας πούμε, έτσι. Και εμείς ξέρεις περήφανοι αυτά το ένα τ' άλλο, νικητές και το ένα και τ' άλλο, και πήγαμε εκεί και ο πιο κοντός τους, ρε φίλε, ήταν, με περνούσε 1,5 κεφάλι. Σοπα, ρε φίλε. Πού να τα τσιτήσουν τα κυρία, ρε φίλε. Πλάκα κάνετε, λέω. Τέλος πάντων, παίξαμε εκεί ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά εντάξει, πιο πολύ στο χαβαλέ, βέβαια. Ναι, 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 ναι. Κοίτα, όταν βρίσκαμε πάντα, ήταν ωραίο όταν βρίσκαμε. Όταν ήταν πιο μεγάλη, βέβαια, δύσκολο. Ναι, ναι, ήταν λίγο πιο μεγάλη αυτή. Ή λέγανε, ο Τάδε παίζει στην Μαλακοπή. Ο Τάδε παίζει στην Ελπίδα Τούμπας. Δηλαδή, τον βλέπαμε σαν κάτι διαφορετικό, έτσι, και φορούσε και τη φανέλα ή τη φόρμα της ομάδας. Δηλαδή, φαινόταν ότι κατευθείαν ήταν από κάπου άλλο επίπεδο αυτός, κατάλαβες. Ναι, και είχαμε βέβαια και εκεί μια μεγάλη αλάνα εκεί στο... σε ένα μπαρ, πώς το λένε, όχι Cadillac, κάπως αλλιώς το λέγανε. Που λες εκεί που ήταν το από κάτω του Δήμου, μετά το παλατάκι. Όχι, εκεί... όχι. Αυτό είναι, όχι μετά το παλατάκι, είναι στην Καλαμαριά είναι και αυτό, αλλά... Πλήμουθ λεγόταν το παράκι. Αυτό. Από κάτω ήταν μια τεράστια αλάνα. Και εκεί τρώγαμε τα γόνατά μας, είπε. Εκεί ήταν ένας αναβάνες. Εκεί παίζαν πολύ και κάτω από τη Ρέμβη, εκεί που υπάρχει το Ισιάδη, αν και εκεί ήταν πάντα λίγο υγρό το μέρος. Μα είχαν πολλές αλάνες τότε. Το πρωί μπάλα, το βράδυ... εκεί. Θα κάνω άλλη εκπομπή για τους στρώνες. Για τους στρώνες... γιατί αυτό θέλει 3 ώρες. Λέω, για τους στρώνες θα είναι Ben Hur εκπομπή. Έτσι, για κάτι σημεία στη Θεσσαλονίκη. Θα κάνουμε, υγεία να έχουμε. Να πούμε και θέλω να πω και κάτι για την ομάδα μας. Ναι. Για την ομάδα μας. Εντάξει, εγώ ξέρω τι θέλω βασικά. Θέλω να δω αυτόν τον τύπο που γελούσε όταν ο Ιβάν είχε πει να πούμε τότε θέλω να καταστρέψω το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό θέλω να δω που γελούσε, ρε φίλε. Να δω τι κάνει σήμερα. Δεν είναι μόνο ένας, πολύ ήταν. Δεν κατάλαβαν ότι δεν εννοούσε τους ανθρώπους που υποστηρίζουν τις ομάδες ή τις ομάδες αυτές καθεαυτές, αλλά όλο αυτό το σάπιο. Όλο αυτό το σάπιο σύστημα που στήριζε με χορηγίες κρατικές τις ομάδες. Έτσι, το κατάλαβα και τότε. Που έκανε τα στραβά μάτια καλά. Για να παίρνει παντελόνι ο Ερυθρόλευκος τα 25 και τα 30 μύρια να δίνει και ψίχουλα στο συνεταιράκι του. Και όσο αυτό πήγαινε το πράγμα, δούλευε. Τώρα ξαφνικά τι έγινε, ρε παιδιά. Ούτε 30 χιλιάρικα δεν έχει να δώσει τον Ταυλαρίδη, ο οποίος λέει αφαίρεση βαθμών ο Ταυλαρίδης. Και ένα άλλο, ρε παιδιά, δηλαδή αυτό το πράγμα. Ας πούμε, μας έχουν τελευταίο καιρό, μας έχουν πρίξει τα μέζα που λένε να πούμε με τον Παναθηναϊκό γιατί δεν έχει να πληρώσει. Δηλαδή, με Κατάρ! Δηλαδή, αυτή η τηλεόραση τι κάνει να πούμε, είναι υπέρ του, φυσικά θα είναι υπέρ αυτών, αλλά όταν άλλες ομάδες να πούμε είναι σε αυτήν. Βρε, όταν έμενα εκτός Ευρώπης, επειδή δεν είχα να πληρώσω και πουλούσα το Βιερίνια και το Σορλέν και τον Κοντρέρας, πουλούσα ό,τι είχα για να επιβιώσω, να πάρω άδεια. Ναι. Ασχολήθηκε κανένας, δεν ασχολήθηκε φίλε. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Μόνο ο καημός μας, δεν πειράζει. Ναι, καταλαβαίνουμε. Ασχολούσα μόνο γιατί ήταν χαρούμενη είδηση για αυτούς, ας πούμε, το να πουλήσουμε εμείς το Βιερίνια και τον κάθε Βιερίνια. Έγινε Στράτε, σε φιλό. Άντε, χαιρετώ, τα λέμε. Bye. Ζουμουσού, αδερφέ μου, πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Δεν τους λυπάμαι καθόλου, Άκη. Τι να λυπάσαι, φίλε. Στη Μύκονο, εκεί να παίζουν που λέει και ο Κωστής. Τι να λυπάσαι, φίλε, τι να λυπάσαι. Τι να λυπάσαι. Λυπάμαι. Ειδικά ο πράσινος, έχουμε πει άπειρα, έχουμε χύσει άπειρες. Δεν είναι τυχαία από Ιβάν ό,τι είπε γίνεται. Άπειρους τόνους μελάνης. Ο ένας μετά τον άλλον. Ναι. Ξαφανίζονται. Λοιπόν, Κωστή. Ναι. 70. Ναι. Μου έχει δώσει, όχι εμένα, στο θείο. Είσαι 65. Τι 65. Πότε είσαι γεννημένος, 60 πόσο. Το 63. 63. Λοιπόν, το 70, στη Λυτή, ναι. 500 μέτρα έξω από το χωριό. Για αλάνες μιλάτε, έτσι δεν είναι. Ναι, καλά, εκεί ήσουν άπλετα, ήσουν προπονητικό κέντρο. Έτσι νομίζεις, κάτσε να δεις. Ναι. Με έχει δώσει μια μπάλα ο Παντελάκης με τον Ιωσήφη. Τώρα ποιος από τους δυο την έδωσε στο θείο μου, δεν ξέρω. Πάντως μπάλα τότε έβλεπες... Όχι φίλοι, ήσουν πενθήμερο στη Disneyland. Μπράβο. Και να κοιμάσουμε με τα παιδιά, με τους φίλους μου εκεί πέρα της γειτονιάς, επειδή μας φωνάζαν οι παππούδες. Φύγαμε έξω και πάμε σε μια λάνα. Και ψάχνουμε τώρα να βρούμε να κάνουμε εστίες. Πέτρες, ό,τι βρίσκαμε.
Τυχαίνει σε μένα, ακόμα δεν αρχίσαμε φυσικά να παίζουμε. Πιάνω κάτι μαλακό. Λέω, βρήκα παιδιά. Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου. Το αυτό που βρήκα είναι ένα φίδι και το πιάνω. Μόνο που το έπιασα δηλαδή, σε 10 δευτερόλεπτα, 500 μέτρα τα έκανα. Αν ήταν τότε κοντέρ, θα ήμουν τώρα στο Guinness. Μάλιστα. Μεγάλη στιγμή. Ούτε μπάλα πήρα, ούτε τίποτα. Τίποτα. Ξαφανιζόλ. Γεια σου, Άκη, φιλιά! Να είσαι καλά. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι, δύο έχει. Δύο γραμμές. Δύο γραμμές. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Χραπ, πάμε. Επόμενος, τελευταία. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Μπορώ να κάνω μια ανακοίνωση για ένα φιλανθρωπικό μπαζάρ. Φυσικά να κάνεις. Εννοείται. Το όνομά σου. Η Τάνια είναι. Γεια σου, Τάνια. Να πεις. Για πες. Λοιπόν, το ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα, το γνωστό μας ορφανοτροφείο και ο σκοπός ζωής. Βασιλεία, Θεόφιλος, εννοείται. Έχουμε κάνει πράγματα εκεί πολλές φορές. Ανακοίνωσε το, πες πουλάκι μου. Διοργανώνουμε ένα τετραήμερο μπαζάρ χειροποίητων ειδών στο παλιό κτίριο του Μέλισσα, στη Βασιλίσσης Όλγας 36, ναι, το οποίο αρχίζει σήμερα, mm-hmm, και το απόγευμα στις 5, αύριο Σάββατο και Κυριακή όλη μέρα και τελειώνει τη Δευτέρα το βράδυ, στο οποίο θα υπάρχουν και πολλά live events. Τέλεια. Σήμερα θα έχουμε ζωντανή ορχήστρα του χορευτικού ομίλου Θεσσαλονίκης με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Μπράβο. Αύριο θα υπάρχει face painting, μπαλονοκατασκευές με την animateur. Και την Κυριακή το απόγευμα θα υπάρχει ζωντανή λαϊκή βραδιά με τους Ρουμπαγιάτ. Μπράβο. Θα χαρούμε τέλεια πάρα πολύ να έρθετε να... Θα περάσω οπωσδήποτε, είναι πολύ κοντά ο παιδικός του μικρού, οπότε θα έρθω έτσι κι αλλιώς. Βασιλής Όλγας 36, έτσι. Βασιλής Όλγας 36 από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα. Τέλεια. Ορφανοτροφείο Μέλισσα. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους ανθρώπους εκεί και από τη Βασιλεία και από το Θεόφιλο που έχουν τα κορίτσια σαν να είναι πραγματικά δικά τους παιδιά. Το έχω δει από κοντά, το έχω βιώσει. Έτσι, έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Και να πάντα εδώ στη διάθεσή σας. Πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ακούσατε. Βασιλίσσης Όλγας 36 με live event, με μπαζάρ για τα παιδάκια, για τα κοριτσάκια στο ορφανοτροφείο Μέλισσα. Εδώ είμαστε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Όχι, δεν είναι pop. Δεν είναι. Προσποίηση. Δεν είναι. Επειδή μου λένε δεν παίζει καθόλου χαρούλι, λέει. Παίξε λίγο χαρούλι. Επειδή ξέρω, έχει πολλούς φανατικούς ο χαρούλις, φίλε. Βάζω και εγώ χαρούλι Κωστόπουλο. Καθέ, έκαστος το είδος του. Έκαστος. Τι σκεφτόμουν χθες, φίλε, ότι μερικά πράγματα δεν τα εκτιμούμε την εποχή που τα ζούμε. Τότε δεν καταλαβαίναμε πόσο σημαντική υπόθεση ήταν αυτό που ζούσαμε στην Αλάνα. Το καταλάβαμε μετά αφού χάσαμε την Αλάνα. Έτσι, εδώ είμαστε. Ανοιχτές γραμμές. 2310-287-888. Για κάνα τεταρτάκι ακόμα. Δεν καταλάβετε το τραγούδι ποιο είναι. Αυτό ένα μηδέν. Με μετανιώνω τι αμαρτίες. Είναι βερσιόν. Θέλω να μου βάλεις και τη γνήσια τη βερσιόν. Μ' αρέσει και αυτή. Εδώ είμαστε. Καλημέρα στην Κυριακή του τη Χριστίνα. Γεια σου Κούρογλου Γκλεάνθη. Γεια σου Αθανασιάδη Στέφανε. Γεια σου Χριστίνα Γιάννηση. Γεια σου Κώστο Γλουγιάννη. Γεια σου Ραβεμίδη Τάσο. Γεια σου Μαστορούδη Θωμά. Γεια σου Χριστίνα Χατζηγιάννη. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ζούμε μεγάλες στιγμές, λέει ο Θωμάς. Καλημέρα Κωστή, λέει ο Τάσος. Καλημέρα στην παρέα μας, φίλε με υγεία και αισιοδοξία. Βάλε με σκληρώσει, ζούμε σου λέμε, λέει ο Γιάννης ο Κώστογλου. Καλημέρα, καλό σου κού, λέει η Χριστίνα. Έρχομαι τώρα, έρχομαι στις γραμμές. Λοιπόν, Δημήτρη Χαριστέ, θα σε πάρουμε τώρα αμέσως τηλέφωνο μόλις βγούμε έξω, αφού έχεις κερδίσει την προηγούμενη φορά. Ναι, επικοινωνίζουμε μαζί σου, εννοείται. Καλημέρα στην Μαρία την Ασίκη. Έτσι. Πάμε στις γραμμούλες, σου μου σου λέμε. Σας ετοιμάζω βραδιές. Δεν θέλω να σας πω. Όχι, όχι, μη με αναγκάζετε. Δεν θέλω να σας πω. Όχι, δεν θέλω. Θα βγάλουμε γούστα. Βράδια. Θα σας πω πότε, όταν είμαστε έτοιμοι. Ποιοι θα έρθουν και τα λοιπά. Ξαναλέω, κληροσάρα ρε παιδί μου, υπερατού κλήρωση. Δυο διανυκτερεύσεις στο Θερμές. Και ψυχρός να είσαι βρε, όταν θα πας εκεί θα γίνεις θερμός.
και ψυχρύνανε οι γκόμενα και κρυώκονανε μόνο με το που θα δει μπει μέσα στο θερμές, αμέσως φλόγες βγάζει το κορμί και γίνονται ανατροπές και μπερδέματα, ρε παιδί μου, μπερδέματα. Πετρόκτιστο αυτά, ζεστούλα μέσα, χουχουλιάρικα, ξεχνιέσαι όμορφα και ωραία. Γράφετε FM, αφήνω το κενό και το πουμπνάτε στο 54526. Ξαναλέω ότι όλη τη διάρκεια της δεύτερης ώρας στο 2312-200-500, καλόε! 45 ευρώ τα 2 λίτρα και 20 ευρώ δώρα από την κορυφαία εταιρεία, πρώτη εταιρεία στην Aloe Vera. Αυθεντικό προϊόν εννοείται. Και έρχεται στο σπίτι σας δωρεάν. Κούτρα. Πάμε γραμμές. Ναι, γεια σας. Άντε ρε Κωστάκη. Άντε ρε Κωστάκη. Έλα γόρι μου. Καλημέρα σας και καλή σας. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Πού είσαι ρε φίλε. Πού είσαι ρε Μίτσο. Τι κάνετε, πώς είστε. Είναι κοντά σου. Όχι, τον απέλησα. Τον απέλησες. Είχαμε θέματα σοβαρά. Όχι ρε φίλε, όχι. Γιατί ρε φίλε. Πώς κατεβαίνεις στην... Έρχεσαι από Μουδανιά, από Χαλκιδική ρε παιδί μου και μπαίνεις στη Θεσσαλονίκη. Τώρα περνάς κάτω από τη γέφυρα και φτάνεις στο φανάρι της Βούλγαρης. Ναι. Ναι. Σωστά. Δεκαετία 80, ναι. Δεξιά, όπως είσαι ακριβώς στο φανάρι της Βούλγαρης, δεξιά, όλη εκείνη η περιοχή ήταν το παλιό γήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σωστά. Εκεί, απέναντι από την τεράστια εκκλησία τώρα λες, εκεί που είναι το σταυροδρόμι. Ναι. Παλιά δεν υπήρχε εκκλησία, ήταν μόνο υπόγειο η εκκλησία, ήταν για χτίσιμο η εκκλησία. Εκεί που είναι τώρα το τέρμα της Βούλγαρης. Έλα. Έλα, σ' ακούω. Ναι. Λέω, εκεί που είναι τώρα το τέρμα το της τέρμα Βούλγαρης. Εκεί λοιπόν ομηρικές μάχες. Εκεί είναι ο μικρός Δημήτρης, ας πούμε, και χαμός. Βάζανε δίχτυα ο Μέγας Αλέξανδρος την Τρίτη. Τη Δευτέρα το πρωί δεν υπήρχε δίχτυα. Ναι, βάζανε Τετάρτη το ίδιο. Και πολύ άντεχες. Ναι, τα παίρνανε και τα δύο δίχτυα από τις δύο ιστίες. Τα σταυρώνανε μεταξύ τους και τα πηγαίνανε και ψαρεύανε. Κατάλαβες τι λέω τώρα. Τα βάζαν το ένα πάνω στο άλλο διαγώνια και τα παίρνουν και τα κάνουν δίχτυα ψαρεύματος. Χαμός. Και, ναι, ωραία. Και απέλησες αγκόπ, ρε φίλε, δεν θα ακούσουμε αγκόπ. Ναι, είμαστε στα δικαστήρια θα πάμε. Άστο, έχουμε ένα θέμα σοβαρό. Θέλω να πω στο φίλο μου τον Σωτήρη τον Ιχολύπτη, δεν υπάρχει φίλε άνθρωπος να κάνει καλύτερα τον αγκόπ. Είναι ο αγκόπ ο ίδιος, άμα ακούς Δημήτρη να κάνει. Άλλη στιγμή θα το έχουμε υπόψη μας. Αδερφέ μου, όλα καλά. Φιλιά στο λαστιχά να δώσεις. Θα τα πούμε. Γεια, καλημέρα σας, σε εσάς μιλάμε 2310-287-888, είμαστε εδώ στο Λίμπερο! Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Ναι, γεια σας. Έλα. Ήρθα. Τώρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Τι γίνεται αγοράκι μου. Νόμιζα ότι μπήκε γκολ έτσι όπως άκουσα. Γκολ φίλε, πρέπει να ξεμπουκάρουμε λίγο γιατί είχαμε με τα βραχνιάσματα, είχα να πούμε κλείσει μια εβδομάδα, ήμουν σαν τον Κώστα Χατζή. Ένα πράγμα. Κοιτάξτε να δεις, όταν πήρε η κυρία Άννα η φωνή άλλαξε, έγινε απαλή σαν χάρη. Αμέσως φίλε. Τι σου είναι η γυναίκα. Φίλε, είμαστε γυναικόδουλοι. Εγώ δεν το αρνούμε ποτέ φίλε. Παντρευτήκαμε, κάναμε παιδιά, αυτό δεν αλλάζει φίλε. Δεν αλλάζει. Ναι. Είμαστε μαζεμένοι, βλέπουμε μάτς. Έτσι, εκεί που λέγαμε προχθές τον ΠΑΟΚ. Παντού παπάρια, συγγνώμη. Και ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα η κοπέλα που είναι να δουλέψει η πόρτα. Σταματάνε τα πάντα. Γυρίσανε 72 κεφάλια. Έτσι. Τη γδίσανε από πάνω μέχρι κάτω. Άστο, μην είναι, τι να λέμε τώρα. Πάντως, να σε πάω λίγο πίσω. Στη Χάν. Χάνθ, δηλαδή, ναι. Εμείς έχουμε και το Θήτα. Ναι. Εκεί πέρα το γηπεδάκι αυτό ήταν χωμάτινο. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Χωμάτινο. Του μπάσκετ. Όχι. Όπως είναι τώρα που παίζουν τένις. Α, στο τένις εκεί, ναι. Εκείνο ναι. Όλο ήταν ένα χωμάτινο και μάλιστα γύρω-γύρω είχε και πολύ ωραίο έτσι κουλουάρ για να μπορείς να κάνεις και στίβο. Έτσι, πρόλαβα. Αυτό το πρόλαβα. 83, 84, 85 το πρόλαβα. Χωρίς τένις τότε. Ναι. Έτσι και ναι. Με το ανοιχτό του και το μπάσκετ με το τσιμέντο κάτω, το πρόλαβα με τις δυο μπασκέτες. Και κερκιδούλα μικρή γύρω-γύρω. Είχε και ξεδρούλα, έτσι.
Εκεί. Ναι, δεν ξέρω τώρα, έχω πολύ καιρό να δω τι έχει γίνει εκεί, αλλά... Και έπαιζαν βόλεϊ τα κορίτσια εκεί και πηγαίναμε κάθε φορά, ήμασταν φίλαθλοι. Βέβαια, πάνω απ' όλα το θέαμα, φίλε, να χειροκροτήσεις την άμυλα, τον ευγενή ανταγωνισμό. Αυτό σε ανεβάζει επίπεδο. Αλλά θα σου πω ότι καταρχάς για μένα λάθος που έγινε τένις, πήγαινε πάρα πολύ κόσμος εκεί, ουσιαστικά Σάββατο απόγευμα, μεσημεράκι απόγευμα μάλλον, μαζευόταν κόσμος. Χαμός. Και χωριζόμασταν στα δύο και παίζαμε ποδόσφαιρο ουσιαστικά, δηλαδή δεν είχε 11-11, ναι, ναι. Είχε... Και γύρω-γύρω έτρεχαν οι αθλήτριες και αθλητές του Στίβου, να σταθούμε στις αθλήτριες κυρίως. Αλλά επάνω, επειδή τα κάγκελα ήταν μητερά, ήταν λίγο επικίνδυνο στο, ξέρεις, εκεί που είναι τώρα η ΔΕΗ, ναι. Έχει ένα στενάκι. Σωστά. Σωστά, σωστά. Εκεί που είναι ένας παιδότοπος. Βγαίνοντας από την TV 100 δίπλα. Λες. Ναι, κατάλαβα. Ναι, σωστά. Από εκεί πηδούσαμε τα κάγκελα. Εν τω μεταξύ, επειδή ήταν μητερά, είχαμε και ένα ατύχημα. Ένας... Αθανάσιος Διάκος. Στο πόδι. Στο πόδι. Α. Ναι. Στο πόδι, οκ. Απλά, στο πόδι πάλι καλά. Απλά εκεί που σκαρφαλούν, άντε μάγκες, πάμε γρήγορα! Ναι. Δηλαδή... Και ο φύλακας μας κυνηγούσε, βέβαια. Καλά, ο φύλακας κανονικά, φίλε. Αυτός ήταν ο ρόλος του. Πάντα υπήρχε ένας κακομούτσουνος φύλακας. Ποτέ δεν ήταν όμορφοι αυτοί οι φύλακες. Δεν ξέρω, κάνανε μάλλον στις οντισιόν, στο κάστινγκ. Έπρεπε να είναι λίγο εκφοβιστικός. Ποτέ δεν ήταν όμορφος ο φύλακας, έτσι. Ναι. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση κάθε φορά που περνάω εκεί από Γούναρη, γιατί η περιοχή ήταν στο κέντρο που μεγάλωσα. Εκεί στη Γούναρη, λοιπόν, άμα θα δεις το ύψος από πάνω για να μέχρι κάτω που είναι το έδαφος, στα μεριά εκεί που έχουν σκάψει στο γαλέριο. Ναι, όχι, αρκετά ψηλά είναι. Είναι αρκετά ψηλά. Ναι. Εκεί, λοιπόν, ρίχναμε τη τζάντα ο ένας του άλλου και πηδούσαμε από πάνω κάτω. Χωρίς να πάθουμε ποτέ τίποτα. Τίποτα απόλυτα. Ξέρω και έλεγα, παιδί μου, αυτό γίνεται, και όμως γινόταν. Περνάς τώρα από εκεί και βλέπεις το ύψος. Ναι. Ακριβώς, έχει κάτι τείχους ακόμα στην Τούμπα, στο πατρικό μου, που πηδούσαμε για να μπούμε στις σαλάνες εκεί στην Μαλακοπή. Το ίδιο πράγμα αναρωτιέμαι. Πώς δεν σπάγαμε τα πόδια μας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ξέρω. Πώς δεν παθαίναμε τίποτα που πίναμε από όπου βρίσκαμε νερό, έτσι, από ό,τι λάστιχο υπήρχε στην οικοδομή. Δεν είχαμε αφήσει, φίλε. Ούτε μικρόβιο, ούτε τίποτα. Τα λιώναμε όλα. Δεν ξέρω. Άλλη εποχή. Άλλα. Εντάξει. Πάντως να σου κλείσω και με μια ωραία ιστορία κάτω στην Αθήνα μικρή. Ναι. Ο τύπος εκεί, ο δημοσιογράφος, λέει κανονικά η καταγγελία που έκανε ο ΠΑΟΚ στον Κούγια ήταν σωστή. Και ο άλλος, ναι, από τους Αθηναίους είναι αυτοί, ναι. Ο άλλος τι λέει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είπε τίποτα ο άλλος εκεί, ο παίκτης του ΠΑΟΚ, για να γίνει αυτό που έγινε. Δηλαδή, αμέσως να υπάρξει, ναι, 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 να το δικαιολογήσουν, ρε Κωνσταντίνε. Δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Δεν με εκπλήσει τίποτα πλέον. Τίποτα. Πραγματικά. Είμαι έτοιμος για όλα. Το γουστάρω τόσο πολύ όλο αυτό που γίνεται, γιατί δείχνει ότι πλέον είμαι η απόλυτα υπολογίσιμη δύναμη για αυτούς. Να χαίρεστε, να μην λυπάστε. Το δυσάρεστο είναι να μην ασχολούνται μαζί μας. Καταλαβες. Να σου πω την αλήθεια, σιγά σιγά θέλοντας και μη, έχουν ανοίξει το χρόνο. Στην αρχή ήταν τρίλεπτα, ξέρεις. Έτσι. Για να χωρίσεις, ήταν τρίλεπτα. Σωστά, σωστά. Κι αν. Έτσι. Καλή σου μέρα. Να σε καλά, να σε γερός. Μη σας δυσαρεστεί αυτό το πράγμα. Να σε ευχαριστεί ο καημός τους. Καλημέρα στη Δέσποινα Κυριακίδου. Καλημέρα, Κωστή, σε όλα τα ζουμουσάκια. Ωραία τα παιδικά μας χρόνια. Νομίζω τελευταία γενιά που έζησε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που λες. Έτσι είναι. Γεια σου, Χρήστο Κολοβέ, στην Αυστραλία. Καλή Παρασκευή, ζουμουσού. Λέει ο Μάριος, αύριο έχουμε αδελφικό ματσάκι, αλλά κρίσιμο. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Παίζουμε με τα αδέρφια μας. Για μας η Κύπρος είναι Ελλάδα, θέλω να σας πω. Γεια σου, Χρύσα μου, βραδιά ονειρικής κερκίδας. 6 Οκτωβρίου του 88, σαν σήμερα, το 1988, το θυμάμαι, με Νάπολη. Μπράβο, έχω την κινητή βιβλιοθήκη εδώ, δεν υπάρχει. 1-1, η Νάπολη παντοδύναμη, με Μαραντόνα, με Καρέκα, με Φαλκάο, με όλη αυτή την υπερομάδα που είχε πάρει και πρωτάθλημα στην Ιταλία και το κύπελο UEFA. Θυμάμαι τώρα... τις διηγήσεις παικτών που αγωνίστηκαν σε αυτό το μάτς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το Μίτογλου να λέει ότι σφύριζε ο ένας με τον άλλον όταν φεύγανε στην αντεπίθεση, ο Μαραντόνα με τον Καρέκα. Σφύριζαν με το στόμα. Μέχρι να δούμε, λέει, από πού μας ήρθε, είχαν αλλάξει ήδη την μπάλα. Και βέβαια ο Μαραντόνα, ακόμα και στην αυτοβιογραφία του, αναφέρεται ενώ πέρασε από
πάρα πολλές έδρες και μην ξεχνάτε ότι ξεκίνησε και έφυγε από την Αργεντινή, όχι από το Λίχτενστάιν, όπου φημίζονται και για τα ντέρμπι Μπόκα και Ρίβερ, πολύ καυτές εξέδρες με πολύ λαό. Δεν έχει ξεχάσει ποτέ αυτό που έζησε στην Τούμπα. Η Τούμπα τότε μπορεί και να πήρε και 45.000 κόσμο. Μπορεί και να πήρε και 45.000 κόσμο και αξέχαστη βραδιά. Καλημέρα στο Γιάννη Κανάρη που έχει βάλει και σήμερα βιντεάκια και ατάκες τρομερές. Εδώ είμαστε. Γεια σου Λάρη Καρακίτσο. Καλημέρα. Υπέροχο το αφιέρωμα που έκανε η Ζήνα Κουτσελίνη στο Star για τον Παπαπάοκ μας. Εμείς λέμε μας γιατί έτσι το νιώθουμε. Δικό μας άνθρωπο. Με πολύ ωραίο τρόπο, με πολύ σεβασμό και με πολύ ωραία προσέγγιση σκιαγράφησε αυτόν τον άνθρωπο, μίλησε για το σπουδαίο φιλανθρωπικό του έργο. Εγώ θα το λέω συνέχεια, γιατί ξέρω ότι ακούει, δεν ξέρω αν ακούει κάθε μέρα. Δεν θα ησυχάσω αν δεν έρθει στο στούντιο. Δεν θέλω να κάνουμε μια τυπική ψυχρή τηλεφωνική επικοινωνία. Θέλω να έρθει εδώ και να μιλήσουμε όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε για πολλά άλλα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και στα οποία η Εκκλησία πρέπει να είναι εκεί και να συμμετέχει και να επηρεάζει. Έτσι όπως πρέπει να είναι ο ρόλος της. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πανανό. Καλημέρα Κωστή μου, όμορφη Παρασκευή να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο, Ζουμουσού, αδέρφια. Παοκάρα, ρε! Ο Χρήστο Κολοβός, που σου κού. Καλό σε όλα τα ζουμουσάκια, Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε. Έχετε ακόμα περίπου 2 λεπτάκια να προλάβετε να στείλετε το τελευταίο σας μήνυμα. FM κενό το μήνυμά σας. Δεν πάρουμε άλλες γραμμές γιατί πρέπει να κάνουμε κληρώσεις. FM κενό το μήνυμά σας στο 545 26 για τις δύο διανυκτερεύσεις. Για τις δυο διανυκτερεύσεις στο Θερμές. Καλημέρα φίλοι μου, καλημέρα μοναδική Κωστή. KCP, πρέπει να είναι σε άλλη γλώσσα το ζούμε μεγάλες στιγμές. Λοιπόν, έχουμε κάπου ηχογραφημένα και στα αράβικα και στα σέρβικα και στα ουγγρικά και στα ισλανδικά έχουμε το ζουμουσού. Ο Παύλος Αστυλιάδης έχει βάλει και μπλε και τυραμόλα εξώφυλλο. Λοιπόν, υπέροχα χρόνια. Τα διαβάζαμε με πάθος, λέει ο Θοδωρής ο Ράπτης. Γεια σου, Χρήσα Άντσου. Γεια σου κολόνα της ενημέρωσης στο site. Ό,τι ακούτε κάθε μέρα υπάρχει ηχογραφημένη εκπομπή στο zoomusu.gr. Τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, τα πιο σημαντικά, τα τραγούδια μας, τα ηχητικά μας, τα ανέκδοτά μας, το σαν σήμερα, τα πρωτοσέλιδα, είναι το δικό μας site αυτό. Καλημέρα, όπου και να βρίσκεται, σε Ελλάδα και εξωτερικό, το είδα αυτό, πολύ ωραίο, είναι στο Men's House το site, οι 10 εκφράσεις που δεν καταλαβαίνουν οι Αθηναίοι με τίποτα. Εγώ το βιώνω αυτό, το κατεβαίνω στο χωριό του μπαμπά, γιατί ως επιτοπλίστων από Αθήνα είναι τα περισσότερα παιδιά στο χωριό ή στην Αθήνα μένουν. Με πρώτο και καλύτερο το φούιτ, που όταν πεις έπαθε φούιτ το λάστιχο, σε κοιτάει σαν να είναι, ξέρω, κάποιος εξεχασμένος κιθαρίστας από ένα Ισλανδικό συγκρότημα, ο Ζος φούιτ. Σε κοιτάνε περίεργα με το έπαθα φούιτ. Καλά, τα γνωστά με τα σουβλάκια, έτσι, δεν είναι σουβλάκι, καλαμάκι. Αλλά νομίζω το φούιτ είναι το πιο χαρακτηριστικό. Το πιο χαρακτηριστικό. Ωραίο όμως το αφιέρωμα. Ασχολούνται γενικά τα site. Δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ. Είδαν, υπάρχει στο διαδίκτυο. Βλέπουν αυτοί από πού μπαίνει κόσμος. Πού υπάρχει κοινό το οποίο είναι ο Θεσσαλονικός, ο Βορειοελλαδίτης. Γενικά είναι ανήσυχος. Δεν είναι ζαβλακωμένος. Την ψάχνει τη δουλειά. Είναι ενεργός. Πολλές φορές τώρα πιάνω τεράστιο θέμα λίγο πριν το τέλος, αλλά συζητάω κάτω με τους φίλους μας εκεί στο Πορτοχέλη και συζητούσαμε και τους έλεγα στους Αθηναίους: οι δικοί μας οι καφέδες είναι δημιουργικοί, δεν είναι αποχάβνωσης. Ψαχνόμαστε πώς θα φτιάξουμε τις δουλειές. Από το πιο απλό πράγμα, πώς θα ρίξει μια ωραία γυναίκα που την πολιορκείς, από το πώς θα μπει σε μια δουλίτσα, από το πώς θα βοηθήσει ένα φίλο να βρει κάτι. Γενικά. Είναι ανήσυχοι οι δικοί μας οι καφέδες, που γιατί λέγανε ότι εντάξει, χαλαρά και χαλαρά. Χαλαρά, ναι, σε επίπεδο παρέα, σε επίπεδο προσέγγισης του άλλου, σε επίπεδο ρυθμού, το ότι δεν είμαστε απρόσωποι σαν πόλη, αυτό, από αυτή την άποψη δηλαδή. Αυτά, ξενοδοχειάρα κληρώνω τώρα, ήρθε η στιγμή, ήρθε η ώρα, κρέμονται όλοι από τα χείλη να βγάλουμε να πάρει ένα τηλέφωνο ή να μας το πεις εσύ, να φύγουμε να μην φάμε το χρόνο από τα παιδιά. Ξέρεις, σκεφτόμουν χθες. Στο στοίχημα σε ένα συγκεκριμένο κουπόνι, τι απόδοση θα έδινε να υπάρχουν 3 τσού το ένα πίσω από το άλλο. Τσατσαρός, Τσορμπατζόγλου Τσαλτίδης από ΤΑΦ ΣΥΓΜΑ. Πιστεύω 52 απόδοση, φίλε. Έτσι. Και Τσασλαμάς, άμα θες να το πάμε έτσι. Λέω τώρα. Λοιπόν, θέλω να μου δώσεις ένα νούμερο. Καλημέρα στο Δημήτρο Μενεξέ. Γεια σου, Αλέξερε Παπόρη. Υπέροχη εκπομπή. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Δώσε ταξιδάκι. Γεια σου Γιάννη μου, γεια σου Παπλάκη Γιάννη, γεια σου Κυριακή του Χριστίνα, γεια σου Κούρουγλου Κλεάνθη. Λοιπόν,
Θέλω να μου δώσει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 71. Κορύβαντα. Το 28. Το 28. Το 28. Να στείλουμε ένα φίλο μας θερμές. Το 28. Λοιπόν, το 28 είναι ο Νικολόπουλος Γιώργος. Καλημέρα από Οξάκη μου για θερμές 6-9-74-2-15. Θες να το βγάλουμε κιόλας? Να το βγάλουμε αέρα να ακούσουμε τη χαρά του, προλαβαίνουμε? Ε, μπαμ μπαμ, έλα. Μαριλής, ακούς? 6-9-74-2-15. Νικολόπουλος Γιώργος. Βγάλ τον αέρα να ακούσουμε και το τουτ 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 τουτ. Δες το λίγο. Να υπενθυμίσω φεύγοντας χορηγούς, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, υπέροχα πράγματα τρώτε εκεί. Δυτικά στα Ελευθέρια. Φυσικά Καλόε. Ό,τι πρέπει για διαβήτη, χοληστερίνη, για την αρτηρική επίεση, για την αποτοξίνωση. Έχει τραγουδάκι. Δεν είναι του ρεπερτορίου μου. Σήκωσέ το, σήκωσέ το. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Σας τηλεφωνώ από τον Λίμπερο. Ναι. Είχατε στείλει ένα μήνυμα στον Κωστή του Τζατσαρό. Σωστά. Και κερδίσατε. Τέλεια. Τέλεια. Αγόρι μου, αγόρι μου, παθά μου. Πες μου ότι είμαι στον αέρα. Στον εβέβαια, φίλε, γιατί αισθάνθηκες ένα κρύο, κάτι της. Φίλε, σε ακούω κάθε πρωί από 8 μέχρι 8.30. Δεν μπορώ να σε ακούσω παραπάνω γιατί πάω δουλειά. Τέλεια. Αλλά είδα το Λίμπερο ότι χτύπησε και χάρηκα πάρα πολύ. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, κέρδισες ένα υπέροχο τρίμερο στην ουσία γιατί είναι δύο διανυκτερεύσεις, ένα καταπληκτικό μέρος. Είσαι παντρεμένος? Είμαι, ναι. Μπράβο. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Όχι, πολλά μαζί. Φρεσκαδούρα. Έχω μια κόρη 3 χρονών. Φρεσκάρισμα, φρεσκάρισμα. Είμαστε 10 χρόνια μαζί. Γιαγιάδες υπάρχουν να αφήσεις την κόρη? Άνετα. Άνετα. Αφήνεις την κόρη, παίρνεις τη γυναίκα, φρεσκαδούρα, ανανέωση, φρέσκος αέρας, ανοίγεις τις γκρίλες να μπει μέσα ήλιος και κάνεις ωραία πράγματα. Χαιρόμαστε που κέρδισες. Είσαι πολύ δυνατός. Να σε καλά. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Έτσι. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, θέλουμε να μοιραζόμαστε τη χαρά σας. Αυτός είναι και ο λόγος που βγάζουμε στο τέλος, όταν είναι κινητό, όταν είναι τηλεόραση, ταξίδι, αυτά. Έτσι. Αυτός είναι ο λόγος. Έρχεται η Τρόικα, δεν φεύγει κανένας. Αυτή η Τρόικα προσφέρει μόνο χαρά, γέλιο, ενημέρωση, σούξου μουξου. Εμείς είμαστε εδώ. Κάθε μέρα 8 με 10, μην το ξεχνάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μας, τον Σωτήρη, τον Δασκαλάτσι. Αυτή είναι η τέτοια. Ποιο μίνι πεθαίνεις, φίλε. Είδαμε και τις άλπικες. Τέλος πάντων. Οκ. Okay. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Καλό σου κου. Bye, 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 bye.